Είναι, ξέρεις, σαν τους τραγουδιστές που έχουν το δικό τους μικρόφωνο και δεν βγαίνουν με άλλο. Έχεις δουλέψει και... γιατί τα μικρόφωνα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να έχουν δουλέψει και συγκεκριμένα τραγούδια και να τραγουδάνε πάνω σε αυτά. Κάνεις τέτοια πράγματα, δηλαδή. Αυτή η απαντεώνια. Απλά, ρε παιδί μου, τώρα λείπει ο Τσορμπά, ο οποίος κάθεται μονίμως στο κέντρο και είναι ο Κανάκης της εκπομπής, ο Αντώνης Κανάκης. Αυτός δίνει το νόημα. Δηλαδή, αν αυτός δεν σου δώσει πάσα, δεν μιλάς. Είναι κανόνας. Ακόμα και χωροταξικά, δηλαδή, ο παραλληλισμός είναι φοβερός με τον Κανάκη. Ναι, μάλιστα. Και άμα το κάνεις, το τολμήσεις να μιλήσεις ενώ δεν. Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις την ενόχληση που έχει. Αφού το συντονίζει. Στο βλέμμα του. Είναι ο συντονιστής της κερκίδας. Πώς λέμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ένα θέμα η κερκίδα του ΠΑΟΚ γιατί δεν έχει καλό συντονισμό. Κάπως έτσι. Χάθηκε ο Μανάβης. Για να πάνω στο κάγκελο και με ένα νεύμα να δώσει τον τόνο. Λοιπόν, έτσι και κάθε εκπομπή πρέπει να έχει το συντονιστή της. Σήμερα μας λείπει. Αλλά τι να κάνουμε και το λεγόμενο Baby 24. Σήμερα ήταν σοκαριστική η Κορνάκη. Επειδή εγώ δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορέσει να έρθει κι εσύ, ήρθα στο ραδιόφωνο. Απίστευες ότι θα κάνει μόνο εκπομπή? Δεν ήξερα τι ακριβώς θα γίνει. Θα είσαι λίγο στυλ Ζαχώρα. Ναι. Ήθελα να το πω ξεδιευθυντή στη θέση του διευθυντή. Οπότε θα μπορούσες, αν ήσουν μόνο σου, να ξεκινήσει με ένα γενικό σχόλιο. Όπως ερχόμουν εκεί στο φανάρι, έγινε αυτό και. Γιατί ο Γιώργος έτσι ξεκινάει πάντα. Δηλαδή πάντα θα πει κάτι βιωματικό. Ένιωσα. Και μετά θα αρχίσει να. Ένιωσα. Ποιο ειδοποιό είναι τώρα, γιατί δεν είμαι και καλό σε αυτά. Από μια σκηνή σε μια ταινία εδώ και 20-25 χρόνια, εκείνο το GIF που μπαίνει και κοιτάει δεξιά και αριστερά. Και δεν είναι κανένας. Ναι, και δεν είναι κανένας, ρε φίλε. Και λέω, τι γίνεται, το κλείσαμε το μαγαζί. Εντάξει, υπάρχει παιχνίδι αύριο, αλλά. Όχι, φίλε, μια χαρά είμαστε. Εδώ είμαστε και πάντα κάτι έχουμε. Ακόμα και σε παιχνίδια που κατά κάποιο τρόπο και στόχοι είναι χαμένοι πλέον. Πάντα κάτι μπορείς να κερδίσεις και εννοείται ότι είμαστε και ως ΠΑΟΚ 24 και ως Λίμπερο παντού. Έφτασε, και τα καλύπτουμε. Έφτασε η εβδομάδα που. Στην οποία αναφερόμασταν εδώ και πάρα πολύ καιρό και αναφερόμασταν γιατί έχει μαζεμένες αγωνιστικές υποχρεώσεις για διάφορα τμήματα και επειδή είναι μαζεμένα και τα παιχνίδια θα ήταν και πολλές απουσίες. Δηλαδή σκέψω ότι εκτός από την αποστολή στη Γερμανία για το παιχνίδι με τη Σάλκε που είναι για το ποδόσφαιρο και για το παιχνίδι του Europa League έχει πέσει και η αναμέτρηση για τον μπάσκετ που και αυτή είναι εκτός έδρας. Υπάρχει το παιχνίδι στο Βελιγράδι, είναι και εκεί ο Νίκος. Έχουμε λειψανδρία δηλαδή. Ναι. Γενικά. Ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, εννοείται ότι όλα τα θέματα της ασπρόμαυρης επικαιρότητας θα καλυφθούν και σήμερα στο 2ωρο του ΠΑΟΚ 24 από τις 12 μέχρι και τις 2. Ναι. Μην χαλιέστε που κάνουν εκπομπή τα ούζα. Όταν έρχεται το κρίσιμο σε ένα παιχνίδι, ακόμα και τα ούζα που δίνουν την μπάλα πρέπει να νιώθουν. Ναι. Άμα δεν νιώθει το ούζο και χάσεις χρόνο, ή σε αντίθετη περίπτωση δώσεις γρήγορα την μπάλα στον αντίπαλο, πρέπει να νιώθουν τα ούζα γενικά. Πότε να βιαστούν και πότε να πάνε αργά. Οπότε μία στο τόσο όταν φεύγουν οι στάρ Δημήτρης Τσορμπατζόγλου και Σταύρος Κόλκας με την ομάδα καλούμαστε εμείς να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Να συντονίσουμε εδώ συνδέσεις τηλεφωνικές. Τα παιδιά μας έχουν αναχωρήσει. Αν τα προλάβουμε θα τα προλάβουμε προς το τέλος της εκπομπής. Δηλαδή μετά το τελευταίο διάλειμμα. Αν κάνουμε λάθος η πτήση για τον Ντίζελντορφ για το οποίο τον τελικό προορισμό δηλαδή του ΠΑΟΚ είναι περίπου στις 2 ώρες και 50 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε 10:30. Τώρα, πάντα επειδή είναι και πτήση τσάρτερ, υπάρχει και το ενδεχόμενο να υπήρξε και μια μικρή καθυστέρηση, κάνα δεκάλεπτο, κάνα τέταρτο. Οπότε, κατά τα φαινόμενα, και αν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, η επικοινωνία που θα έχουμε με τους απεσταλμένους θα γίνει στο τελευταίο μισάωρο. Αλλά έχουμε έτσι κι αλλιώς κι άλλον απεσταλμένο. Εγώ θα τολμήσω να πω πιο ποιοτικό, ωραία, ο οποίος έχει πάει και σε καλύτερο προορισμό. Στο Βελιγράδι, καλά εντάξει ο τύπος χθες δεν υπάρχει. Του στέλνω μήνυμα και του λέω: έχει ανεβάσει κάτι μια ιστορία στο Instagram. Και η ιστορία είναι από ένα καφέ στο Βελιγράδι με το που μπήκαμε και κάτσαμε. Και του στέλνω μήνυμα και πολύ του λέω: παρέα με την τζαμπάζ κάνει αυτός και έχει αρχίσει τα Instagram. Ρε φίλε, του λέω: άμα θέλαμε να δούμε το ταβάνι. Και του λέω για να τον τζιγκλίσω. Του λέω: πηγαίναμε, του λέω και στο παλέ. Δείξα μας, του λέω, τίποτα καμιά δίμετρη με τίποτα τρία στρέμματα πόδια. Και μου λέει: ήρεμα, Γρηγόρη μου, τώρα ήρθαμε. Του λέω: σου χάκα ή άλλο λογαριασμό. Άνα, μπράβο. Είσαι καλά, του λέω. Του. Δεν ανεβάζει τέτοια πράγματα. Βρε, μην ανεβάζει. Αλλά μετά, για να είμαι ειλικρινής, υπήρξε, πώς το λένε, μου έδωσε απάντηση σε προσωπικό επίπεδο. Θα βγάλουμε όμως και Νίκο Μοσχοβίτη σήμερα. Θα τον βγάλουμε. Ναι, θα βγάλουμε. Εννοείται, μας έχει δώσει και τηλέφωνο επικοινωνίας. Μίλησα. Επικοινώνησα μαζί του πριν από λίγο και μου άρχισε. Καταρχάς, η απάντηση και μόνο που μου έδωσε ήταν αρκετά ικανή για να επιβεβαιώσει αυτό που είπα. Ναι. Παιδί μου, την ποιοτική διαφορά των ανταποκρίσεων και των απεσταλμένων.
Μου λέει, είμαστε σε μια ξενάγηση εδώ στο μουσείο. Πήγα να το πω, ρε Νίκο, για παιχνίδι πήγες, αγόρι μου. Ξενάγηση, μουσεία, τι γίνεται? Αλλά θα είναι διαθέσιμος έτσι κι αλλιώς. Είναι λίγο η ώρα της εκπομπής εδώ με το πρόγραμμα του Νίκου εκεί. Βολεύει αρκετά, οπότε δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Θα είναι ο πρώτος που θα συνδεθούμε, διότι ταιριάζει, γιατί είπαμε, τα παιδιά μας θα τα δούμε μετά τις 2 παρά. Εκεί προς το τέλος εκπομπής, για να προσγειωθούν, να πάρουν και τις βαλίτσες τους και να μας δώσει και μια εικόνα, έτσι, τι μπορεί να έγινε με την αναχώρηση, με την τρίωρη σχεδόν πτήση που έχει ένα ενδιαφέρον. Τα παιδιά μας εκεί, όλη η αποστολή, είναι ένα μάτσο το οποίο μόνο να κερδίσει έχει ο ΠΑΟΚ και έχει το νόημά του, διότι από εδώ και στο εξής, τέρμα τα ψέματα, ξεκινάνε και οριοθετούνται οι δύο σοβαρότεροι στόχοι, που είναι το κύπελο, που η ομάδα είναι με στο μισό πόδι στους τέσσερις, αλλά πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο και να περάσει. Και βέβαια μια σειρά δύσκολων παιχνιδιών στο πρωτάθλημα. Το πρόβλημα, σε εισαγωγικά πρόβλημα, και ενδεχομένως και κομμάτι της αποτυχίας στο συγκεκριμένο θεσμό, παρότι φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα από πέρσι, είναι πως ο ΠΑΟΚ πηγαίνει ξανά στη Γερμανία σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχει άγνοια κινδύνου, γιατί πιθανότατα δεν κυνηγάει, τουλάχιστον από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, στην πρόκριση. Δηλαδή, πέρσι πήγε στον Ντόρμουντ, δεν τον πίστευε κανένας. Μαθηματικά είχε αποκλειστεί. Έκανε ένα διπλό το οποίο εννοείται ότι ήταν ένα πολύ ιστορικό παιχνίδι και μια πιστεύεις πολύ ιστορική νίκη. Εκείνη η νίκη βοήθησε τον ΠΑΟΚ? Νομίζω αν το αναλύσεις. Νομίζω ότι απλά κράτησε το ευρωπαϊκό του DNA σε υψηλό επίπεδο. Κάποια, στην ουσία του πράγματος, κάτι άλλο δεν του έδωσε. Ξέρεις ποιον βοήθησε περισσότερο? Τον ΜΑΚ. Και στην πορεία εμέσως τον ΠΑΟΚ. Καλά, τον ναι, και χρηματικά με την πορεία του ΜΑΚ, την πόλη δηλαδή του ΜΑΚ. Τον κόσμο που χάρηκε μια μεγάλη νίκη, ήταν πολλοί κόσμοι στη Γερμανία, ειδικά τους εκτός Ελλάδας που σπάνιως βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Και για τους εκτός Ελλάδας είναι πολύ διαφορετικό, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για παιχνίδια στη Γερμανία, γιατί επειδή έτυχε ανάμεσα το παιχνίδι στο Ντόρτμουντ, στην επικοινωνία που είχαμε και πριν το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι, θέλανε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και η ατάκα που έλεγαν να πάω αύριο στη δουλειά μου και ναι, να είμαι περήφανος, ναι, να έχω κάτι να τους πω. Ναι, καταλαβες. Ναι. Είναι και λίγο. Σίγουρα. Για τους Έλληνες εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να σου πω κάτι τώρα. Είσαι εκεί, είσαι Έλληνας της Γερμανίας. Και είσαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Οι Γερμανοί σε κάνουν καζούρα με την έννοια πια ότι δεν σε βλέπουν σαν πρωτάθλημα και μετά σε κάνουν καζούρα του στυλ ποιος ΠΑΟΚ, μωρέ. Και ξαφνικά πας εσύ εκεί και τους κερδίζεις. Και τους πουλάς τρελά. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, όλη αυτή την καζούρα που έφαγες, γιατί είσαι όντως, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι, έχω πολλούς φίλους Αλβανούς. Ο φίλος μου Σωκράτης, τον κολλάω γιατί είναι Ολυμπιακός. Και του λέω, δεν ντρέπεσαι, ρε, ντροπή, ρε, τι Ολυμπιακός, ρε. Θα είσαι ομάδα της Αλβανίας. Αλλά του μιλάω με ένα υποτιμητικό στυλ, ότι πιο αλβανικό πρωτάθλημα τώρα. Εντάξει, ναι, είσαι Ολυμπιακός. Διότι εντάξει, δεν υπάρχει εκεί κάτι. Αν υπήρχε, ναι, ναι, ναι. Άμα μια αλβανική ομάδα όμως κάνει μια νίκη επί μιας ελληνικής, υπήρχε, η εθνική Αλβανίας κερδίσει την Ελλάδα. Πω, το θυμάμαι σαν εχθές την νίκη δηλαδή μετά το 2004 των Αλβανών. Μας είχαν κρεμάσει κουδούνια μερικοί φίλοι μας Αλβανοί. Ναι, 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 ναι. Τους οποίους υποτιμητικά εμείς ξέρεις ήμασταν κάτοχοι, ας πούμε, του Euro και ποια Αλβανία τώρα. Και σε κάρφωσε μες στην έδρα της και δεν ήξερες από πού σου ήρθε. Κάπως έτσι ο ΠΑΟΞής, ο οποίος δεν το δέχεται ότι είναι από ένα πιο υποτιμημένο πρωτάθλημα. Δεν το δέχεται, γιατί γι' αυτόν ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Έτσι. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή να δείξει ότι κάτι αξίζει. Δεν γίνονται συνέχεια εμφανίσεις και νίκες όπως αυτή στην Γερμανία με την Dortmund. Που η Dortmund είναι και μεγαλύτερο μέγεθος από την Schalke, έτσι. Ναι, και για να μην τα, πώς το λένε, μηδενίσουμε και όλα. Προφανώς και σε αυτά τα παιχνίδια και σε αυτές τις αναμετρήσεις, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, είναι πολύ μεγάλο το κέρδος για την ίδια την ομάδα. Και για τους ποδοσφαιριστές και για τα στελέχη της, γιατί παίρνουν παραστάσεις υψηλότερου επίπεδου από τη διοργάνωση μιας αναμέτρησης μέχρι το ίδιο το παιχνίδι και την αντιμετώπιση που έχουν. Έτσι. Όλα αυτά είναι κέρδη. Απλά επειδή ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει μετά από κάποιες δυσκολίες που είχε και το γεγονός ότι είχε μείνει πίσω στην Ευρώπη να επιστρέψει και να είναι μια ομάδα που διαφημίζει την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν κάποιες χρονιές δεν έχει τόσο καλά αποτελέσματα, αλλά έχει συνεχόμενη παρουσία και αυτό φαίνεται και από την κατάταξη που έχει και τη βαθμολογία του, πλέον ψάχνει το κάτι παραπάνω. Και αν κάτι χάθηκε φέτος, και χάθηκε άσχημα, γιατί είναι όντως πλασματικό το σκορ, γιατί σκέψου να μην υπήρχε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο στο οποίο ο ΠΑΟΚ κατάρρευσε και δέχτηκε το δεύτερο γκολ, το οποίο πραγματικά τους έκοψε τα πόδια και ήταν
γκολ πολύ κόντρα στη σοβαρότητα και στη συγκέντρωση που έχει δείξει αυτή η ομάδα. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, όταν μιλάμε για παιχνίδια στους 32 του Europa League, δεν γίνεται ακόμα κι αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής τόσο έμπειρος όπως ο Μάτος που καλύπτει τον επιθετικό της Σάλκε, δεν γίνεται οι υπόλοιποι τρεις στην τετράδα της άμυνας να σταματάνε γιατί έχουν μείνει στο ότι έπρεπε να είναι offside. Ήταν δεν σταματάς ποτέ. Άστο, ήταν συνολικό το θέμα. Και αν ήταν 0-1 το παιχνίδι τώρα, καταλαβαίνεις πόσο διαφορετική θα ήταν η προσμονή και πόσο πολύ και ο κόσμος και η ίδια η ομάδα θα πίστευε περισσότερο στο ότι μπορεί να γίνει εγώ κάτι. Εγώ απελευθερώθηκα από τη μία με αυτό το 0-3. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη διάδα αγώνων δεν την είδα σαν ένα πόλεμο. Δεν την είδα σαν μια μεγάλη τιτάνια προσπάθεια πρόκρισης. Πρώτον, γιατί φοβόμουν ότι και θα προσπαθήσουμε και δεν θα προκριθούμε και θα χάσουμε δυνάμεις και ενέργεια και τη συγκέντρωσή μας σε σχέση με τους υπόλοιπους στόχους. Και δεύτερον, γιατί ξέρω την ομάδα μου και τα κυβικά της. Και όπως όταν ήταν πολύ χάλια, τη στήριξα γιατί την πίστευα ότι θα ανακάμψει, έτσι τώρα ξέρω το φετινό της ταβάνι και ξέρω ότι ουσιαστικά η δουλειά είναι να συγκεντρωθούμε σίγουρα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, στο εγχώριο δηλαδή δικό μας πρωτάθλημα, γιατί υπάρχουν στόχοι και είναι στάνταρ μίνιμουμ η κατάκτηση του κυπέλου και η δεύτερη θέση, και δεύτερον γιατί αυτό τελικά που λέμε Europa Link από τη φάση των 32 και μετά είναι λίγο μία πασαρέλα, είναι λίγο μία έκθεση όπου έχω εγώ ένα προϊόν και γίνεται μια κλαδική δική μου έκθεση στη Φραγκφούρτη. Θα πάω στη Φραγκφούρτη να εκθέσω αυτά τα ωραία πράγματα που κάνω και να βρω πελατάκια και να βελτιώσω το brand name μου με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Έτσι. Και να γυρίσω και να πω στους ντόπιους ότι να πουλήσω τη μούρη μου και να πω ήμουνα και στη Φραγκφούρτη. Αυτό το προϊόν που σας ζητάω να αγοράσετε εδώ το εκθέτω στη Φραγκφούρτη και το θέλουν σε όλη την Ευρώπη. Ναι, ναι. Άρα πάρτε το κι εσείς. Το κοιτάνε κι άλλοι. Ναι. Έχει ένα μαρκετίστικο καθαρά χαρακτήρα και θέλω να είμαι εκεί κάθε χρονιά γιατί έχω κύρος σαν εταιρεία. Απλά... Αλλά μέσα πουλάω. Καταλαβαίνεις. Ναι, κυρίως. Εκεί είναι η βάση της υγείας της εταιρείας μου. Στην ουσία του πράγματος και μιλώντας για απτούς στόχους που μπορούν να κατακτηθούν, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, φίλε, πήγα και πέρασα αέρας μέσα από την Ξάνθη. Ένα-δύο. Δεν θα σκεφτώ και δεν θα μου δημιουργηθούν ελπίδες ότι μπορώ να πάρω το κύπελο. Αυτός είναι όλη η επιχειρηματολογία σου. Σε ρεαλιστική βάση, χωρίς να χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία, είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει η ομάδα να έχει συνέχεια και απλά να πάρει όντως ένα μάθημα. Από ένα 90 αυτό, λεπτό ναι. Στο οποίο έκανε πολλά λάθη. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως? Ότι σου λείπει το επόμενο βήμα στην ευρωπαϊκή διάκριση, γιατί έχει συνεχόμενες παρουσίες. Ωραία. Και επίσης φέτος όντως είχες απέναντί σου μια γερμανική ομάδα, προηγμένο πρωτάθλημα, σοβαρή Γερμανία σε ποδοσφαιρική νοοτροπία, τα πάντα. Αλλά μια ομάδα που σου έδινε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να κάνεις το βήμα παραπάνω. Ας ήμουνα πρώτον πιο πλήρης. Ναι. Και εννοώ ότι όταν δεν έχεις Κάνιας, γιατί ο Κάνιας χτύπησε, τι να κάνουμε ρε φίλε, είχα και το στόχο του κυπέλου, έπρεπε να παίξει το κυπέλο. Ναι, και χτύπησε ναι, εκεί. Και δεν τον έχω και δεν έχω αντικαταστάτη, δεν με φταίει καμιά Σάλκε. Επίσης όταν αυτοί που θα μπουν, οι οποίοι όποιος και να ήταν, Κόλκα, Σακισλόγλου, Τσορμπατζόγλου, Ατρίδη να είχε στο κέντρο ΠΑΟΚ, όφυλαν επειδή είναι ΠΑΟΚ να δώσουν το 100%. Μα είναι λίγο το 100%, θα το δεχτώ. Αλλά να δώσουν το 100%. Δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τι να λέμε τώρα, να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, κάνανε 87% σωστές μεταβιβάσεις τη Σάλκε. Ποιοι είναι, ρε φίλε, και κάνανε 87% σωστές μεταβιβάσεις. Απλά δεν μαρκαρίστηκαν, δεν πιέστηκαν. Ναι, ναι, δεν έδωσε ο ΠΑΟΚ ούτε αυτό που είχε. Δεν συζητάμε αν τελικά αυτό που είχε ήταν λιγότερο από αυτό που είχε η Σάλκε. Ναι, ναι, ο προβληματισμός είναι δηλαδή, για το ότι εμείς έπρεπε να παίξουμε εμείς το καλύτερο δυνατό μας ποδόσφαιρο και η Σάλκε να βρεθεί σε μέτρια μέρα, να το πω έτσι. Λοιπόν, όταν ξεκινάς από το ότι εμείς δεν παίξαμε το καλύτερό μας ποδόσφαιρο, λογικό είναι και η Σάλκε ποτέ να μην βρεθεί στη μέτρια της μέρα. Ή ακόμα και αν βρεθεί σε μέτρια μέρα, να φανεί καλή. Αφού δεν έδωσες το 100% εσύ. Όποιο μάτς και να μπες εκείνη τη μέρα, δύσκολα θα το κέρδιζες. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε και το Χρήστο, ο οποίος μας βάζει σε πρόγραμμα και πολύ καλά μας κάνει, σίγουρα θα πάμε να πάρουμε μια πρώτη ανάσα. Να θυμίσουμε ότι τα μηνύματά σας, οτιδήποτε απορία έχετε, είτε μπορεί να τη λύσουμε εμείς είτε οι απεσταλμένοι μας, στέλνετε FM και ενώ το μήνυμά σου στο 54526. Και έχοντας βάλει έτσι το πλαίσιο της σημερινής εκπομπής για όλα αυτά τα οποία θα υποθούν και στη συνέχεια, μπορούμε να πάμε. Είπαμε, σε θα ένα έχουμε και σύνδεση με μπάσκετ για να μιλήσουμε με Νίκο Μοσκοβίτη για το παιχνίδι το πολύ σημαντικό του ΠΑΟΚ μέσα στην Σερβία με την Παρτίζαν. Θα έχουμε και στο τέλος εκπομπής και
Σταύρο και Δημήτρη για να μας δώσουν μια πρώτη εικόνα από την προσγείωση του αεροσκάφους που μεταφέρει τους παίχτες του ΠΑΟΚ και όλη την αποστολή στη Γερμανία. Με χορηγούς θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Ο Μπειρατής είναι στην παρέα μας στο πρώτο μέρος εκπομπής. Την Πέμπτη μεθαύριο The Ultimate Song, Sons of Anarchy Soundtrack Music Tribute στον Πειρατή. Είναι live μουσικό αφιέρωμα από τους Music Box. Επίσης θα έχει και DJ set από τον Πάνο Σκαπελτζή και θα έχει και προβολή πλούσιου υλικού και σκηνή της σειράς σε 7 οθόνες. Και βέβαια κάθε μέρα να ξέρετε ότι εφόσον έχει τώρα και ευρωπαϊκά παιχνίδια υπάρχουν γιγαντοοθόνες. Βλέπετε Champions League, βλέπετε Europa League σε 7 οθόνες στη Διογένους 17 στην Τούμπα. Η Αναδομό που προφανώς και συνεχίζει και βρίσκεται στην παρέα μας έχει έναν φοβερό διαγωνισμό στον οποίο μπορείτε να πάρετε πολύ απλά μέρος όσοι ενδιαφέρεστε. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου αξίας 1.350 ευρώ. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε σε αυτόν τον διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι, θα πρέπει να κάνετε like στη σελίδα της Αναδομό. Η σελίδα της Αναδομό στο Facebook είναι γραμμένη στα ελληνικά. Να κάνετε μία κοινοποίηση το βίντεο του διαγωνισμού για να μπείτε στην κλήρωση και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κερδίσετε μία ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου. Η Αναδομό έτσι κι αλλιώς έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις την εξαιρετική δουλειά που κάνει. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η ανακαίνιση που έχει γίνει στο Παλατάκι στα αποδυτήρια της ομάδας μπάσκετ, της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι μπορεί να γίνει αντίστοιχα ένα πολύ ωραίο έτσι φρεσκάρισμα, αν είστε και λίγο τυχεροί, και στο δικό σας μπάνιο, αν κερδίσετε το διαγωνισμό. Λοιπόν, και κλείνουμε το πρώτο έτσι διάλειμμα. Πάμε μάλλον στο πρώτο διάλειμμα με Burger & Shake. Είναι στην Κούσκουρα, έχει ανοίξει πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πάει πάρα πολύ καλά και είναι ένα πολύ μοντέρνο μαγαζί, έτσι διαφορετικό από ό,τι έχετε συνηθίσει. Δεν είναι ότι τρώτε, ας πούμε, χάμπουργκερ. Είναι ότι υπάρχει φοβερή αισθητική, πολύ ωραία μουσική. Πολύ ωραία πιάτα, νέος κυρίως κόσμος καταφτάνει εκεί και δοκιμάζει αυτές τις εξαιρετικές επιλογές. Μπορείτε να απολαύσετε smoothies, milkshake, σαγκριά, σπιτικές λεμονάδες, όλα εκεί φτιαγμένα στο χέρι επιτόπου. Και μάλιστα επιτόπου συνολικά βλέπετε ότι σας φτιάχνουν, διότι η κουζίνα είναι ανοιχτή και βλέπετε να δημιουργούν τα παιδιά εκεί αυτό που πρέπει να και θέλετε να φάτε. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο και ψάχνουμε Νίκο Μοσκοβίτη να μας δώσει ταξιδιωτικό ρεπορτάζ από μια πόλη που πιστεύω ότι όλοι λίγο πολύ έχετε σκεφτεί και έχετε οραματιστεί, είτε με αεροπλάνο είτε με αυτοκίνητο, να κάνετε μια ωραία παρέα ακόμα καλύτερα και να ζήσετε 4-5 μέρες. Και Βελιγράδι, κυρίες και κύριοι, Θεσσαλονίκη των Βαλκανίων, κυριολεκτικά. Ποντάρω πολλά σε εσένα να το στριμώξουμε. Πάμε σε λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι, Λίμπερο 107,4. Γρηγόρης Ατρίδης, Άκης Ακισλόγλου στα μικρόφωνα μέχρι τις 2. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, καθώς τα παιδιά μας λείπουν σε σημαντική αποστολή, προσθέτουν στο βιογραφικό τους άλλη μια πόλη, αν και έχουν πάει εκεί, άλλο ένα ταξίδι από τα πολλά που έκαναν και φέτος και που θα συνεχίσουν και στο επόμενο διάστημα. Και όσο μιλάμε βλέπω τον γκολ του Μήτρογλου, μια τρίπλα του Μήτρογλου εκπληκτική που δείχνε πριν. Έκανε ένα φοβερό παιχνίδι τώρα με την Μπράγκα για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Και έβαλε και μια γκολάρα. Και, ναι, και είναι φοβερό τον γκολ που έχει πετύχει. Και αυτός είναι αυτό που έδειξε. Ναι, με την τριπλάρα τώρα το εδώ. Το πρώτο. Περνάει 3-4. Ναι. Και είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουν ξαναβγεί στο προσκήνιο διάφορα σενάρια μεταγραφικά. Έτσι και αλλιώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα τον ήθελαν ομάδες από την Κίνα και τώρα φαίνεται ότι ανακυκλώνεται αυτή η κουβέντα, ναι. Γιατί μπαίνουν και πάλι στο προσκήνιο οι Κινέζοι. Εντάξει, οποίοι... μεγάλη υπόθεση γενικά μας ενδιαφέρει γιατί υπάρχει και το θέμα της Εθνικής Ελλάδας, των στόχων. Ναι, μακάρι να είναι το παιδί να είναι γερός και να πάει και πολύ καλά. Α, να πάει Κίνα δηλαδή, να πάρει τον Μπακίρι ας πούμε. Να αφήσει το ευρωπαϊκό. Λένε τώρα ότι λέγεται ότι οι Κινέζοι δίνουν 45 εκατομμύρια. Εντάξει. Βέβαια, κάτι που ενδιαφέρει πολύ περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Γιατί ένας άμεσος ανταγωνιστής του θα αποδυναμωθεί και σχετίζεται με την Κίνα. Είναι αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Ιντέγε. Αλλά επειδή έχουμε Νίκο Μοσχοβίτη στη γραμμή, ο οποίος βγήκε να μας μιλήσει για τα δίμετρα πόδια που βλέπει από χθες και για τίποτε άλλο, δεν μας ενδιαφέρει το ρεπορτάζ το μπασκετικό. Δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει με την Παρτιζάν. Νίκο, όταν έρθει η ώρα του αγώνα. Πώς πας, Ρεγόρι μου, πώς πας. Τι λέει για σένα εδώ. Γυρεύεις μέχρι και στην Κίνα, έπρεπε να πεις, Άκη. Για τον Ιντέγε που έλεγε πριν. Έχει ένα τραγούδι ο τέτοιος, τα ημισκούμπρια με τον Ρασούλη, ρε, που λέει τι γυρεύεις μέσα στην Κίνα Τσάκι Τσάν. Δόθηκε ατάκα νομίζω για το site. Πολύ κόσμο τσάκισαν, έτσι. Νιώθει ρε, το ξέρει.
Βάλτε λίγο να τα ακούμε από κάτω. Τι γυρεύεις μέσα στην Κίνα, Τσάκι Τσέν. Είναι εντάξει. Ατομάρα ο Ρασούλης, να ξέρεις. Τον έχω γνωρίσει προσωπικά πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ναι. καλά. Βάλιστα. Τον κύριο Μανώλη. Και ήταν ατομάρα τεράστια. Δηλαδή μεγάλη απώλειά του. Πολύ μεγάλη. Τι λέει, τι κάνετε καλά. Εκεί. Καλά, μια χαρά. Εδώ στο Βελιγράδι είμαστε από χθες μαζί με την αποστολή του ΠΑΟΚ. Εντάξει, η ομάδα αυτή την ώρα βλέπει βίντεο εν ώψη του αγώνα της, τον αυριανό αγώνα με την Παρτιζάν. Βέβαια, όπως έχουν γίνει τα πράγματα για τους Σέρβους, είναι λίγο ερωτηματικό το βίντεο που βλέπει αν από αυτούς βλέπεις το Βίσερ και τους, από τους παίχτες της Παρτιζάν. Θα τα πούμε για το ζόρι που υπάρχει στην αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Ναι. Η ομάδα έχει προπόνηση σήμερα το απόγευμα στις 6, στις 7 μάλλον, Ελλάδος, στο γήπεδο. Γενικά η προετοιμασία για το ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται σιγά σιγά για αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια το ενδιαφέρον κυρίως είναι στους Σέρβους, στην Παρτιζάν, γιατί περνάνε δύσκολα. Είχαν το final 8 του σερβικού κυπέλου. Φτάσαμε μέχρι το τελικό, έχασαν από τα Ερυθρά Αστέρα, αλλά αυτό είναι το τελευταίο ουσιαστικά που σας απασχολεί. Υπάρχει μια δηλητηρίαση που έχει χτυπήσει τον προπονητή και 5-6 παίχτες της ομάδας. Δηλαδή χθες, ας πούμε, ψάχνοντας λίγο κάποια πράγματα για τους Σέρβους, οι φωτογραφίες από το ξενοδοχείο ουσιαστικά που ήταν η ομάδα στο Νις για το Final 8 και έπειτα που έχει γυρίσει στο Βελιγράδι ήταν κάποιες σοκαριστικές. Δηλαδή ο Χάτερ ήταν πολύ καταβεβλημένος με τον ορό από πάνω του. Δηλαδή ο Αμερικανός, έτσι όπως φαίνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει. Δεν είναι μόνο αυτός που έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα και ο Μαρίνκοβιτς, το αντίστοιχο. Ο Άντριτς με τον Λούκοβιτς, δύο παίχτες που έπαιξε στο Final 8 με πρόβλημα και αυτοί από αυτό το συγκεκριμένο θέμα της δηλητηρίασης, είναι και αυτοί ερωτηματικά. Γενικά η Παρτιζάν έχει πολλά σοβαρά ζητήματα εν ώψη του αυριανού αγώνα. Βέβαια, αυτό βγαίνει κυρίως μέσα από αυτά που βλέπουμε από τους Σέρβους. Έτσι, αν δεν πάμε και λίγο στο γήπεδο να μιλήσουμε και λίγο μαζί τους, να δούμε και τι γίνεται, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι. Πάντως, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Παρτιζάν και προσπαθούν να το... Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, έτσι, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, όπως και να το κάνουμε, να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Να θυμόμαστε καλά, κάτι αντίστοιχο είχε πάθει ο ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια σε εκείνο το μάθημα στο Μάθηνακο, το οποίο τότε είχε αναβληθεί. Ναι, ναι. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, έτσι, προς το παρόν. Νίκο, ηθικά, αν υπάρχει θέμα με 5 παίχτες, ξέρω εγώ, πρέπει να αναβληθεί, ρε παιδί μου. Τώρα μιλάμε γενικά, έτσι. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε φέτος και πάλι το ίδιο πρόβλημα σε κάποιον αντίπαλό του, έτσι, στο ποδόσφαιρο. Γιατί η Σλόβαν Λίμπερτς είχε το ίδιο πρόβλημα. Είχε πάει στο παιχνίδι με την Καραμπάχ στο Αζερβαϊτζάν, είχαν κολλήσει κάτι, ήταν καμιά εβδομάδα σχεδόν όλοι off. Αλλά τελικά ήταν και κάτι που διωγγώθηκε σαν είδηση, γιατί όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ μαζί τους δεν είχαν και τόσο πολλά προβλήματα. Δεν έλειψε κανένα. Δεν μιλάμε για κάτι διωγγωμένο, έτσι. Μιλάμε για πρόβλημα σοβαρό και το λέμε γιατί οι Σέρβοι παίζανε Final 8, παίζανε το τελικό κυπέλλου με τον Ερυθρό Αστέρα, ωραία, και αυτοί οι παίχτες, δύο εξ αυτών παίζανε με πρόβλημα και ο Χάτσερ, ας πούμε, έλειπε. Έτσι, και ο Μαρίνκοβιτς και ο νεαρός, ένας νεαρός ο Γιωβάνοβιτς, δηλαδή έχουν πρόβλημα, σοβαρό, έχουν πρόβλημα. Απλά πλησιάζοντας το παιχνίδι, έτσι, πλησιάζοντας την ημέρα του αγώνα, όσο μπορούν και αυτοί, υποθέτω, θα προσπαθούν να βελτιωθεί η κατάσταση υγείας τους για να είναι διαθέσιμοι. Έτσι. Γενικά, σε κάθε περίπτωση, έτσι, και στη λογική το παιχνίδι γίνεται κανονικά, γιατί ξαναλέω, δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία το παιχνίδι δεν θα γίνει, έτσι, είναι δική μας σκέψη αυτή. Παρουσιάζεται μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ πολύ σημαντική. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και όλοι αυτοί που λέμε να είναι διαθέσιμοι, έτσι, και να έχουν ξεπεράσει το όποιο θέμα μπορεί να έχουν, να είναι υγιείς, ή τέλος πάντων να είναι στο 60-70% υγιείς, δεν θα είναι στο 100% αγωνιστικά, έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις περάσει τόσο δύσκολο όπως ο Χάτερ αυτές τις μέρες, που έχει χάσει όλα τα παιχνίδια του σερβικού κυπέλου, που είναι σε μια διαδικασία να είναι με ορό, έτσι, ακόμα και καλά να είναι σήμερα ο άνθρωπος και να πει ότι θα παίξει αύριο, είναι πολύ δύσκολο. Όχι, θα τον έχει καταβάλει και θα τους έχει καταβάλει συνολικά, δεν το συζητάμε. Αυτό λέμε. Ότι υπάρχει σοβαρό θέμα για την Παρτιζάν, δεν είναι δηλαδή μικρό το ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Σέρβοι και φυσικά με τη λογική ότι το παιχνίδι γίνεται κανονικά, είναι μια σημαντική ευκαιρία για το ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν η Παρτιζάν έχει τόσα προβλήματα,
είτε με απουσίες είτε με παίχτες που είναι ανέτοιμοι, που δεν είναι καλά στο 100%, είναι μια σημαντική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ αύριο να πάρει τη νίκη και να πάρει και την πρόκληση. Έτσι. Να πάρει τη νίκη με πάνω από 2 πόντους και να περάσει στην επόμενη φάση. Εντάξει, βέβαια, στην πορεία, νομίζω σήμερα στην πορεία της ημέρας θα έχουμε περισσότερα για την κατάσταση των Σέρβων. Απλά το αναφέρουμε και το αναφέρουμε και από χθες το ΠΑΟΚ Κωνσταντίνα, γιατί είναι κάτι σοβαρό και σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που προκύπτει ένας τραυματισμός και λες «ΟΚ, λείπει». Έχει και ο προπονητής το ίδιο θέμα, έτσι. Δεν είναι μόνο παίχτες και ο προπονητής του δεν ήταν καθόλου, δεν κάθισε καθόλου στο πάγκο στα παιχνίδια του Κυπέλλου. Εντάξει, άρα υπάρχει θέμα. Εντάξει, την άλλη τώρα. Νίκο, σοβαρό το ζήτημα. Βάλε μας λίγο στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, χθες αναχωρήσατε από εδώ, από Θεσσαλονίκη για το Βελιγράδι. Σήμερα η μέρα είναι γεμάτη, υπάρχει προπόνηση, υπάρχει συνέντευξη τύπου. Ναι, βεβαίως, υπάρχει Media Day εκεί γύρω πριν τις 6 στο γήπεδο που θα γίνει το παιχνίδι, στην παλιά Χάλα Πιονίρ πλέον Αλεξάνδρ Νίκολ Τσαρίνα, όπως λέγεται. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει προπόνηση την ώρα του αγώνα ουσιαστικά. 7:30 είναι ο αγώνας αύριο. 7 θα γίνει η προπόνηση σήμερα. Το θετικότερο για τον ΠΑΟΚ είναι ότι το αφεντικότερο, εντάξει, θα φανεί αν έχουμε πει αφεντικότερο, γιατί είχε μία εβδομάδα που δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή το παιχνίδι του Λάβη την περασμένη Τετάρτη, λόγω του τελικού κυπέλλου στην Ελλάδα, δεν είχε αγωνιστική υποχρέωση ο ΠΑΟΚ, οπότε αφήσαμε τα γυαλιά μας μέσα στο πούλμαν, πολύ ωραία, όλα καλά. Όπως έλεγα λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό το ότι έχει μια εβδομάδα να προετοιμαστεί και είναι συγκεντρωμένο σε αυτό το πράγμα. Δεν είχε δηλαδή κάτι άλλο να έχει στο κεφάλι του πριν από αυτό. Έτσι, δηλαδή, ναι, προετοιμασία για το παιχνίδι, βίντεο πολύ εννοείται πάνω στα δούλια της Παρτιζάν, ούτως ώστε να είναι έτοιμος να την εντοπίσει. Ωραία. Νικό, εσύ που έζησες από μέσα το πρώτο παιχνίδι, πιστεύεις, ασχέτως τώρα των θεμάτων που έχει η Παρτίζαν, των εκτάκτων, των οποίων εγώ δεν μασάω, συνήθως δεν βγαίνουν υπέρ της άλλης ομάδας, παναπάβεται λίγο η άλλη ομάδα ή η ομάδα που έχει τα προβλήματα βγάζει έτσι ένα χαρακτήρα λόγω των προβλημάτων στο γήπεδο. Αυτό το αφήνω απ' έξω, ότι υπάρχουν κάποια θέματα. Πες ότι δεν έχουμε μάθει τίποτα και είναι να παίξει κανονικά η σερβική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τύχει. Όπως το είδες το μάτς το πρώτο, ρε παιδί μου. Ναι, έχει. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά με τη διαφορά που υπάρχει από το πρώτο μάτς, αν το κερδίσεις πέρασες. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει 8 με 10 πόντους να πει ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι ένα μάτς το οποίο παίζεται. Αν το κερδίσεις... Μέχρι τελευταίο λεπτό παίζεται, ρε παιδί μου. Αν είσαι κοντά, ναι, λίγο πάνω αυτή, ένα ντεμαράς και πέρασες για λίγους πόντους. Ναι, δηλαδή... Και γενικά στα εκτός έδρας παιχνίδια αυτής της ομάδας φέτος, στα περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια και ειδικά στην Ευρώπη, δεν υπάρχει παιχνίδι το οποίο πάω και έχει χάσει εύκολα. Εξαιρέσω εκείνο με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία, που ήταν μια γενικότερα κακή εμφάνιση. Είναι και ο τρόπος που αγωνίζει το ΠΑΟΚ τέτοιος, που προσπαθεί δηλαδή να κρατάει το ρυθμό πολύ χαμηλά, να πηγαίνει τα παιχνίδια, τα εκτός έδρας ειδικά, σε χαμηλά σκορ, όταν το σκορ είναι χαμηλά και είναι κλειστό, έτσι, δηλαδή δεν είναι να ξεφεύγεις πολύ, πώς στο τέλος παίζεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι, άσχετα το τι γίνεται με την Παρτιζάν, έτσι, και τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει. Έχει... Απλά... Ναι, για ολοκληρώσεις, όχι, πες. Το αυριανό έχει την ιδιαιτερότητα ότι θα είναι σε ένα γεμάτο γήπεδο, έτσι. Σε ένα γεμάτο γήπεδο που έχει μια πολύ καυτή ατμόσφαιρα, αλλά είναι και αυτό που έλεγε και χθες και με τον Δημήτρη και με τον Σταύρο, ότι είναι μια καυτή ατμόσφαιρα για όλους τους αντιπάλους, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι όπως όλοι οι αντίπαλοι για την Παρτιζάν. Ναι, ναι. Όχι ότι δεν θα είναι το κλίμα εχθρικό, αυτό είναι μια πραγματικότητα, τι ναι, να λέμε. Okay, θα είναι, γιατί... θα είναι έδρα, εννοείται πάλι, έτσι. Προφανώς και η Παρτιζάν στην έδρα της είναι, παίζει και καλύτερα και πάντα έχει αυτό το πλάς του κόσμου της, αλλά δεν θα είναι όπως θα πήγαινε μια άλλη ελληνική ομάδα, ας πούμε, στο Βελιγράδι που θα είχε μια πολύ εχθρική ατμόσφαιρα. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν ξέρω αν θα είναι η ίδια με το Παλατάκι, έτσι, το χέρι μου στην ποτέ δεν το βάζω. Ωραία. Στο Παλατάκι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ εχθρική. Πολύ φιλική μάλλον, συγγνώμη. Σε σημείο που πολλοί να δυσανασχετήσουν, τα είπαμε αυτά. Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο και εδώ, στη Χάλα Πιόνιρ, αλλά σίγουρα δεν θα είναι μια ατμόσφαιρα που να πεις κόλαση και τι έχει να αντιμετωπίσει. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως, Νίκο, το ότι χθες και ο Τσόχλας, ο οποίος εντάξει,
Βλέποντας τις δηλώσεις που έχει κάνει, έχω σοκαριστεί αρχικά από τον τρόπο με τον οποίο κάνει πολλές δηλώσεις και απαντάει σε πολλές ερωτήσεις. Μάλλον δεν θα ξαναμιλήσει για το 2017, είχε έτσι πιστεύω. Δεν είχε όρεξη στο παιδί μας γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο δεξάτος λόγω ταχύτητας. Μνημονεύτηκε το παιχνίδι στη Ventspils. Και ουσιαστικά, κατά μία έννοια, αναφέρθηκε αυτή η αναμέτρηση, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει και οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει, άμα κάνει μία αντίστοιχα καλή εμφάνιση, να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στην Παρτιζάν. Γενικά, στο σύνολο των εκτός έδρας αναμετρήσεων ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, είναι καλός, είναι κακός, έχει πολύ διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που έχει στην Ελλάδα? Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι στην Ευρώπη είναι μια ομάδα η οποία τα εκτός έδρας παιχνίδια της δεν τα έχει, και αυτά που έχει χάσει, έτσι και τα δύο που κέρδισε, ένα στη Λετωνία και ένα στη Γαλλία, αντάστοιχα της Λετωνίας, γιατί της Λετωνίας ο ΠΑΟΚ ήταν και αυτός που είχε το μεγαλύτερο κίνητρο. Δηλαδή η Λετωνία ήταν στην επόμενη φάση, ναι, ναι. Δεν τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Πάλι δεν, εντάξει. Ναι. Σύνδεσαι όταν δεν έχεις και άγχος, παίζεις και καλύτερα άμα την έχεις την ομάδα. Τα περισσότερα παιχνίδια λοιπόν του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι παιχνίδια τα οποία κρίνονται στις λεπτομέρειες. Σε ένα-δύο σουτ, σε μια-δύο φάσεις. Και εγώ πιστεύω ότι και το αυριανό, αν όλα κινήσουν λογικά, πάλι κάπως έτσι θα πάει. Ωραία, ό,τι και να γίνεται με την Παρτιζάν, ό,τι και να γίνεται με τους απόντες και ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι. Μακάρι. Γι' αυτό λέω ότι είναι έτσι όπως ήρθε το πρώτο παιχνίδι με τους δύο πόντους διαφοράς, όλα παίζονται. Τίποτα δεν έχει καθαρίσει. Τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο και τελειωμένο. Απλά υπάρχει αυτό που υπάρχει με την Παρτιζάν, το πρόβλημα με τους τραυματισμούς, με το θέμα με τη δηλητηρίαση, που είναι ένα παραπάνω πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε. Έτσι είναι. Είναι ένα παραπάνω πλεονέκτημα. Το θέμα είναι να σε θέσει ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί, γιατί όλα αυτά που λέμε είναι αυτά που έχουμε δει στην πρώτη φάση της σεζόν. Υπάρχει αυτή η φάση σεζόν που διανύει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ούτε σε πολύ καλή κατάσταση δείχνει να είναι, και υπάρχουν παιχνίδια στα οποία πρέπει να μείνει πίσω για να επιστρέψει. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα τελευταία παιχνίδια, 6-7 παιχνίδια, είναι μάτς τα οποία μένει πίσω στο σκορ και το κυνηγάει μετά το μάτς. Κάποιες φορές καταφέρει να τα πάρει, κάποιες άλλες όχι. Γι' αυτό θέλω να πω ότι είναι και θέμα του πώς θα είναι και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό που λέμε για τη συγκέντρωση στους 40 λεπτά. Είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, θα πρέπει αύριο να είναι συγκεντρωμένος πραγματικά στα άντρα, ό,τι και να γίνει στην Παρτιζάν. Το ρόστερ των μεγάλων σερβικών ομάδων, το budget μάλλον, πού περίπου είναι? Πάνω από 100 εκατομμύρια είναι οι περισσότερες ομάδες, έτσι? Ναι, κοίτα, η Παρτιζάν δεν είναι κάποια ομάδα με κανένα πανάκι. Καλά, δεν έχουν τρελά budget σε σχέση με άλλα χρόνια που πρωταγωνιστούσαν και ψάχνανε. Ναι, σε σχέση με Σερβία και Αδριατική Λίγκα που είναι πιο ψηλά, α το πούμε, σε budget, είναι και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος γενικά είναι μια ομάδα που προσπαθεί να πρωταγωνιστεί και στην Ευρώλιγκα, αλλά η Παρτιζάν είναι ακριβώς από κάτω, μαζί με την Μπουντούγκνος και άλλες τέτοιες ομάδες και της Αδριατικής. Τόσο πάντων, εντάξει, για μένα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να τελειώσει, εντάξει, την προετοιμασία του. Σήμερα και αύριο θα πρέπει μια προπόνηση εκεί στο γήπεδο της Παρτιζάν. Και έπειτα να δούμε πώς θα εμφανιστεί αύριο. Εντάξει, είναι πολύ θετικό. Ό,τι και να γίνεται στους Σέρβους, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Ό,τι θέματα και να έχουν. Εννοείται, ρε φίλε. Σέρβοι είναι τώρα, τι να λέμε. Και τώρα το πρόγραμμα έχει ως εξής: η μετάδοση του αγώνα είναι στις 7.30, δηλαδή πολλά λεπτά θα τα ακούσουμε παράλληλα και με το ποδόσφαιρο, έτσι, το οποίο ξεκινά στις 7 αύριο. Ναι, φίλε, στις 7 θα έχει και το 0-2 πάω στη Γερμανία. Ναι, άρα θα μας δίνεις απλά, θα παρεμβαίνεις εσύ να δίνεις λίγο την εξέλιξη του σκορ. Θα πηγαίνουμε παρέα. Εντάξει. Για να φέρουμε δύο προκρίσεις στο εσωτερικό. Δύσκολα θα πρέπει. Ωραία, φίλε. Πολύ δύσκολα. Εντάξει, άμα γίνει αυτό, πιστεύω ότι ο Γιάννης Μπουτάρης θα κηρύξει την πόλη σε τριήμερη αργία. Εντάξει, τώρα για αυτό που λέμε επίσης για το παιχνίδι και με τη Σάλκε. Η συμφωνία αυτών των δύο ομάδων, της Παρτιζάν και του ΠΑΟΚ, είναι για 200 εισιτήρια από το πρώτο παιχνίδι. Που βέβαια στη Θεσσαλονίκη δεν είχε βρεθεί μόνο 200, ήταν πολύ περισσότερο. Εντάξει, και στο γήπεδο. Θα έχει αρκετούς παοξίδες, βέβαια δεν ξέρω, και επειδή έτσι όπως ήρθε και το πρώτο μάτς, το 0-3, αρκετοί είπαν ότι γιατί να πάμε μέχρι εκεί πάρα στη Γερμανία, πως θα μεταχθούμε στο Βελιγράδι, στα αδέλφια μας, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα θα έχει και αρκετούς παοξίδες αύριο στο γήπεδο. Ωραία. Έχει αρκετούς. Έγινε, Νικό. Αυτά,
αυτά είναι, παιδιά. Το Βελιγράδι εδώ πέρα, το Φρούριο που βλέπω, όμορφο είναι. Πιέσα ένα καφέ εκεί. Η πόλη είναι εκπληκτική. Έχει και πολλά ωραία κτίρια. Παλιά. Έχω και Γιάννη Βοητσίδη μαζί μου. Α. Ο οποίος, εντάξει, δηλαδή αποθεώνω. Αυτός πρέπει να έχει πάει 5-6 φορές Βελιγράδι με ΠΑΟΚ. Ναι, από ό,τι έχω καταλάβει πρέπει να είναι κάτι σαν επίτιμο τέτοιος, επίτιμος δημότης. Ναι, από παλιά. Από παλιά. Του δώσει τα φιλιά μας, τους χαιρετισμούς μας. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια, φιλιά. Καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Ό,τι υπάρχει από εδώ θα υπάρχει ενημέρωση άμεσα και στο Λίμπερ και στο Σφάλτο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Και έχοντας φτάσει μία-μία και κάτι, πιστεύω μπορούμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και να πάμε σε διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε, κάνα δυο άλλα θεματάκια θα δώσουμε. Δεν νομίζω τα παιδιά μας να τα βρούμε πριν το διάλειμμα των μία και μισή. Εντάξει. Θα επιχειρήσουμε γενικά να δούμε και τι τρέχει στην επικαιρότητα, γιατί είχαμε κάποια θεματάκια τα οποία έχουμε να συζητήσουμε εδώ. Δηλαδή, είχαμε και θέμα χθες με αποκάλυψη από την δίκη, την τηλεοπτική. Είχαμε τον απόϊχο των δηλώσεων του Σάββα Θεοδωρίδη, γιατί αυτόν αφορούν και οι απομαντοφωνημένες συνομιλίες που λέμε τώρα ότι αποκαλύφθηκαν χθες στη δίκη. Αλλά ο Σάββας Θεοδωρίδης ως ένας καλός performer που είναι, έτσι και έως και δώσει τροφή από πριν με δηλώσεις περί των διαιτητών και της απόδοσης του Σταύρου Μάνταλου στον ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0 το βράδυ της Κυριακής. Να δούμε πώς το παρακολουθεί αυτό το θέμα ο ΠΑΟΚ. Τι άλλα θέματα προκύπτουν. Βολεάκι, ας πούμε, Γιάννη Παρασκευαίδη έχουμε. Θα μπορούσε να μας πει κάτι. Θα μπορούσαμε να το βγάλουμε, γιατί το ξύμισα κιόλας τον καημένο το πρωί. Ναι. Τον πήρα τηλέφωνο και τον. Α, εσύ που πίστευες ότι δεν θα έρθω εγώ, είχες άγχος. Μου είπε Τσόμπα ότι μου λέει μπορεί να είσαι με τον Παρασκευάιδη. Ναι. Και λέω κάτσε τον παρά τηλέφωνο. Και δεν τον πήρα και πολύ πρωί, αλλά μάλλον ήταν δύσκολο το βράδυ του Τζόνι χθες. Γιατί ο Τζόνι να πούμε είναι από το Κλικής και νυχτοπερπατάει στη Θεσσαλονίκη. Καταλάβες, δεν πάει σπίτι του νωρίς. Δεν μπορεί. Το έχει γκρουσουζιά. Γκαντεμιά. Και καλά κάνει. Καλά εξηγείται, ελεύθερο παιδί είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μπειρατής είναι μια εξαιρετική επιλογή και για όλους όσους θέλετε να παρακολουθήσετε τα παιχνίδια του Champions League και του Europa League. Προφανώς και σε έναν πολύ ωραίο χώρο υπάρχουν πολλές 7 οθόνες για να μπορείτε να παρακολουθήσετε τις μεγάλες αναμετρήσεις. Σήμερα υπάρχουν κορυφαία παιχνίδια, αύριο το ίδιο, αύριο υπάρχει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και την Πέμπτη γεμάτο πρόγραμμα με όλες τις αναμετρήσεις του Europa League και προφανώς για τον Μπειρατή. Ισχύει και αυτό που ανέφερες και εσύ Άκη πριν, ότι την 5η 23 Φεβρουαρίου υπάρχει φοβερό party The Ultimate Sons of Anarchy Soundtrack Music Tribute με live μουσικό αφιέρωμα από τους Music Box DJ set από τον Πάνο Σκαμπελτζή και προβολή πλούσιου υλικού και σκηνού της σειράς σε 7 οθόνες. Λοιπόν, ωραία, πάει ο Μπειρατής. Η Αναδομό επίσης τρέχει ένα διαγωνισμό στο Facebook. Πείτε, κάντε κλικ και like στη σελίδα της Αναδομό στα ελληνικά και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό σας, στο διαγωνισμό, αν κοινοποιήσετε στο προφίλ σας το βίντεο που υπάρχει. Θα μπείτε σε κλήρωση λοιπόν, θα πάρετε ολοκληρωμένη ανακαίνιση του μπάνιου αξίας 1.350 ευρώ και γενικά, άσχετα τώρα με τον διαγωνισμό που κάνουν τα παιδιά εκεί για να μεγαλώσουν λίγο τη σελίδα τους, πάντα να θυμάστε ότι ό,τι θέλετε να ανακαινήσετε, ό,τι θέλετε να αλλάξετε, εκεί θα απευθυνθείτε. Θα σας δώσουν πλήρη εικόνα, προσφορές, τρόπους πληρωμής και πολλές συμβουλές για το πώς μπορείτε να φτιάξετε το χώρο σας. 2311-241-508 το τηλέφωνο της Ανάδομο και με Burger & Shake που έχει προσφορές και που αν πάτε μεσημέρι μέχρι τις 5 έχει το λεγόμενο lunch break όπου θα φάτε το burger μαζί με πατάτες και σπιτική λεμονάδα και θα το πληρώσετε 5 ευρώ. Αυτό είναι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Και αν είστε φοιτητής ή μαθητής έχετε free τις πατάτες. Αν είστε κάπου εκεί κοντά σε γραφείο, σε κατάστημα και δουλεύετε, να ξέρετε πως έχετε έκπτωση 15%. Απλά πρέπει να έχετε καρτελάκι. Αναζητήστε το, έχετε το νου σας. Τα Burger & Shake που βρίσκονται στην Κούσκουρα έχουν εκπληκτικά προϊόντα και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Διάλειμμα και σε λίγο περισσότερο ΠΑΟΚ 24 με Γρηγόρη Ατρίδη και Άκη Αξιόλου στα μικρόφωνα. Με ΠΑΟΚ σε διάφορα τμήματα και κυρίως με ποδόσφαιρο, μείνετε συντονισμένοι διότι θα έχουμε και τις πρώτες περιγραφές από Γερμανία. Στο μεταξύ πέφτει ένα facebookικό κράξιμο για όλους αυτούς τους βουλευτές που ψήφισαν να μπορεί να διατίθεται, να κυκλοφορεί και να πουλιέται στην ελληνική αγορά η καναδική φέτα. Κάτι το οποίο όμως δεν θα έπρεπε εμείς καταρχήν να το αποκαλούμε φέτα, διότι είναι ονομασία προέλευσης. Το καναδικό λευκό τυρί δηλαδή.
Ναι, αυτό. Σαν λευκό τυρί πρέπει να το λες. Καναδικό λευκό τυρί, ναι. Καλά, εμείς εδώ πέρα. Τώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε και το θέμα με το τυρί. Φέτα, ναι, ναι. Τι είναι τυρί, τι είναι κασέρι, ναι, είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όλα είναι τυριά, είναι ένα πρόβλημα αυτό, αλλά εντάξει. Ναι. Αλλά πέφτει χοντρό κράξιμο. Όχι μόνο στον Θοδωρή Ζαγοράκη, αλλά συνολικά σε όλους τους βουλευτές που ψήφισαν υπέρ. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, για να καταλάβεις, όλοι οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ. Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ελίζα Βόζερμπεργκ, Γιώργος Κίτσος και ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Όμως και από το ποτάμι ο Γιώργος ο Γραμματικάκης. Γιώργος Γραμματικάκης είναι εξαιρετικός επιστήμονας, ρε φίλε. Και ο Μιλτιάδης Κύρκος ψήφισαν ναι. Η Εύα Καηλή επίσης από το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης απουσίαζε. Νομίζω ότι τώρα... δεν ψήφισαν έτσι. Ωραία. Έχω την εντύπωση ότι η απάντηση αυτών που έχουν ψηφίσει θα είναι πως έτσι και αλλιώς έχει χαθεί η προστασία της ονομασίας εδώ και ένα χρόνο και κάτι, τουλάχιστον με βάση τις εκδικήσεις που υπήρχαν σε επίπεδο ευρωπαϊκό, και γι' αυτό το λόγο δεν θα υπήρχε και νόημα στο να μπει ένα φρένο, στο να βγει ας πούμε μια καναδική έτσι φέτα που γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να είναι φέτα, εντάξει, ναι. Θα είναι αυτό το που λέμε εμείς λευκό τυρί, κάτι κοντά στη δική μας φέτα. Τέλος πάντων, λίγο περίεργο αυτό. Εντάξει, μπορεί σαν το δικό μας να είναι. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι μάστρος και να το κάνουν και καλύτερο. Το θέμα είναι ότι εμπορικά είχες κατακτήσει να έχεις ονομασία προέλευσης. Δηλαδή, η φράση φέτα αφορούσε το ελληνικό λευκό τυρί. Να το πω έτσι. Ναι, ναι. Μα έτσι δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να βάλει φέτα σαν όνομα. Αυτό ήταν μια μεγάλη νίκη της Ελλάδας. Και τώρα μεγάλη ήττα. Τώρα μεγάλη ήττα, διότι κοίταξε να δεις. Καμιά φορά συμβαίνει και το εξής. Όταν μπαίνει ένα ξένο προϊόν που για τους χύψη λόγους είναι πιο φτηνό, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα για τις μικρές και μεγάλες βιομηχανίες, εργοστάσια που παράγουν φέτα στην Ελλάδα. Έτσι, στην Ελλάδα, δηλαδή, άμα πας σε ένα καλό σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή, έχεις 20 τουλάχιστον επιλογές φέτα, ρε φίλε. Είναι τενεκέδες εκεί ανοιχτοί και διαλέγεις ό,τι θέλεις. Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό, ο κάθε τενεκές είναι μια εταιρεία. Μια εταιρεία με πολλούς εργαζόμενους. Το κάθε τενεκές μένει και από μόνο του. Κάπως. Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι, γι' αυτό και στην Ελλάδα έχουμε και τόσους πολλούς τενεκέδες. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή φέτας και μετά βάραν τα κλαπατσίμπανα έξω από σχολεία. Κάνουν εκεί τους καμπόσους. Είναι άδειοι τενεκέδες, όμως μην τους φοβάστε αυτούς. Δεν υπάρχει θέμα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι ο Γρηγόρης Ατρίδης, είναι ο Αξιόγλου εδώ. Επειδή υποσχεθήκαμε ότι θα μπούμε ουσιαστικά περισσότερο στο παιχνίδι το αυριανό στην Γερμανία, να θυμίσουμε σε όσους έχουν συντονιστεί ότι ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο και όχι την Πέμπτη, αύριο στις 7 ώρα Ελλάδας. Ο λόγος για τον οποίο έχει αλλάξει η ημέρα διεξαγωγής αυτής της αναμέτρησης είναι γιατί την Πέμπτη υπάρχουν εκδηλώσεις στην πόλη της Σάλκε. Καρναβαλικές, να το πούμε έτσι. Ναι, και γι' αυτόν τον λόγο η αστυνομία, επειδή υπάρχει γενικότερα και ένας φόβος στην Ευρώπη για τα τρομοκρατικά χτυπήματα, δεν αναλαμβάνει να υπάρχουν δύο μεγάλες εκδηλώσεις την ίδια ημέρα. Έχει ζητηθεί εδώ και καιρό, τελικά έγινε δεκτό αυτό το αίτημα. Να πούμε ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ γεμάτη, γιατί μετά την αύξηση της αποστολής του ΠΑΟΚ στην Γερμανία, στην συνέχεια θα υπάρξει συνέντευξη τύπου και μία τελευταία προπόνηση για την πλευρά του δικεφάλου. Προφανώς και είναι το γνωστό εθιμοτυπικό, το οποίο το διατηρεί η UEFA, είναι κάτι αντίστοιχο από αυτά που συνέβησαν και εδώ στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα πρέπει λίγο να τσεκάρουμε τι ώρα ακριβώς είναι προγραμματισμένες οι συνεντεύξεις τύπου. Βασικά έχω την εντύπωση ότι σήμερα στις οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν, ναι, σωστά, στις 7 ώρα Ελλάδος, και υπάρχει μία ώρα νωρίτερα η συνέντευξη τύπου, στην οποία θα δώσει το παρόν σίγουρο ο Ίβιτς. Δίνει πάντα το παρόν και ένας ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρουμε, επειδή έχω κάνει και την ερώτηση εγώ, γι' αυτό το λέω με σιγουριά, ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΚ και τους συμπαίκτες του. Εντάξει, θα το μάθουμε σήμερα αυτό. Πάντως, νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει το πόσο γεμάτο είναι το πρόγραμμα. Μία ιδιαίτερη επισήμανση και ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει και στο ΠΑΟΚ 24 έχει να κάνει με την ουσιαστικά προεργασία που έχουν κάνει οι άνθρωποι της γερμανικής αστυνομίας για να μην συμβεί το παραμικρό, με αφορμή την φιλοξενία που θα υπάρχει στους Έλληνες φιλάθλους, στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που θα δώσει το παρόν σε αυτό το παιχνίδι το αυριανό. Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα μέσω και λογαριασμού του στο Twitter της γερμανικής αστυνομίας, εκτός από ένα καλωσόρισμα, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο εξυπηρέτησης για όποιον Έλληνα
έχει κάποιο πρόβλημα και χρειάζεται κάποια τέτοια βοήθεια. Ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο και σοβαρό θέμα, το οποίο δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υποβαθμιστεί καθόλου, έχει να κάνει και με τα δρακόντια μέτρα που υπάρχουν και το ειδικό σχέδιο που έχει εκπονήσει η γερμανική αστυνομία. Επειδή αναμένεται αρκετός κόσμος του ΠΑΟΚ, 3.500 με 4.000 θα είναι οι οπαδοί που θα γεμίζουν τις κερκίδες στο Veltins Arena. Γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί τις τελευταίες ώρες στη δημοσιότητα και ένα σχέδιο που έχει εκπονήσει βασικά η γερμανική αστυνομία, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να μπει στο γήπεδο. Έχουν κλειστεί συγκεκριμένοι δρόμοι για να μην υπάρξει κανένα ραντεβού οπαδών. Εμείς νομίζω ότι από την πλευρά μας, έχοντας τη δυνατότητα και το βήμα μέσα στα μικρόφωνα, θα πρέπει να θυμίσουμε σε όλους, είτε θα έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους είτε όχι, ότι όσο σημαντικό ήταν το να προφυλαχτεί ο ΠΑΟΚ και η έδρα του, επειδή η UEFA είναι πάρα πολύ αυστηρή στα συγκεκριμένα ζητήματα, μιλώντας για τους κανόνες ασφαλείας, το ίδιο σημαντικό είναι να προστατευτεί η ομάδα και στην εκτός έδρας αναμέτρηση. Δεν πρέπει να συμβεί το παραμικρό. Ο ΠΑΟΚ έχει βιώσει στο παρελθόν και μάλιστα στο κοντινό παρελθόν την τιμωρία μετά από όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την Rapid, και γενικά νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο να μπαίνει η ομάδα στη διαδικασία να τιμωρείται με χρηματικά πρόστιμα. Δεν έχει να κάνει με το αν υπάρχει οικονομική ασφάλεια ενός μεγαλομετόχου όπως του Σαββίδη στην προκειμένη περίπτωση. Και επίσης είναι πολύ άσχημο να υπάρχει ο κίνδυνος τιμωρίας της έδρας, κάτι που είχε συμβεί τότε και μάλιστα ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο ΠΑΟΚ μπορεί και να έχασε εκείνη την πρόκριση με την Σάλκε. Έπαιζε το δεύτερο παιχνίδι υπερασπιζόμενο στο 1-1 απέναντι σε μια ομάδα που δεν είχε να αντιμετωπίσει κάποια έδρα, ήταν άδειες οι κερκίδες, έτσι. Κάποιοι λένε ότι εκείνο το μάτς με κόσμο δεν το είχαν πάει με τίποτα. Εντάξει, υποθετικές είναι αυτές οι κουβέντες. Καταρχήν να προσέξετε όσοι θα πάτε και τους εαυτούς σας, γιατί υπάρχει και θέμα και νομικό κάποια στιγμή, άμα μπλέξει με τη δικαιοσύνη και μάλιστα εκτός έδρας σε άλλη χώρα. Άστα βράστα. Δεν αξίζει για κανένα λόγο. Δηλαδή τα αυτονόητα να καθόμαστε να λέμε και να λέμε τι, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Εντάξει, αυτονόητο είναι. Πας να δεις ένα παιχνίδι, πας να δεις κάτι χαρμόσυνο. Δηλαδή είναι σαν να φεύγουμε να πάμε στο Λονδίνο τρεις μέρες και να μας λέει η μαμά μας ή ο μπαμπάς μας μην μπλέξει σε τίποτα επεισόδια. Καλά ρε φίλε, θα πάω να διασκεδάσω. Θα μπλέξει επεισόδια. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, δεν το είναι... χειρότερο μπορεί να συμβεί στο πρέπει καθένα. Να καταλάβουμε όλοι ότι είναι το σημαντικότερο από τα δευτερευούς σημασίας πράγματα που μας απασχολούν. Ο ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο και τα πάντα. Για να ολοκληρώσουμε αυτά που λέγαμε πριν για το πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα, η αγάπη μας στέλνει ότι σήμερα στις 4.30 είναι προγραμματισμένη και η συνέντευξη τύπου της γερμανικής ομάδας από την πλευρά της Σάλκε. Ο Βάιντσελ και προφανώς και ένας ποδοσφαιριστής της Σάλκε θα μιλήσουν με αφορμή το επόμενο παιχνίδι. Υπάρχουν γενικά δηλώσεις που φιλοξενήθηκαν από την πλευρά της Σάλκε αυτές τις ημέρες και νομίζω ότι κυρίως οι Γερμανοί, γνωρίζοντας ότι κρατάνε στα χέρια τους ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα από την καθαρή νίκη και με μεγάλο σκορ που πέτυχαν στην Τούμπα, αυτό που ουσιαστικά θέλουν να περάσουν είναι ότι δεν υποτιμάμε τον αντίπαλο και πρέπει στα επόμενα 90 λεπτά που θα παίξουμε κόντρα στον ΠΑΟΚ να δείξουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα για να σφραγίσουμε την πρόκριση. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι, επειδή είναι ένα θέμα που, με το οποίο ασχοληθήκαμε πολύ αυτές τις ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα κυρίως, όταν και ήταν εδώ Γερμανοί δημοσιογράφοι, τους κάναμε την ερώτηση, νομίζω ότι το θυμάσαι γιατί το ρωτήσαμε και στον δημοσιογράφο που φιλοξενήσαμε εδώ στον Λίμπερο, για το κατά πόσο μια ευρωπαϊκή διάκριση είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός στόχος της Σάλκη σε μια χρονιά που στην Bundesliga δεν πάει πολύ καλά. Πάντως και η απάντηση που μας έδωσε ο συνάδελφος εδώ στον αέρα του Λίμπερο και άλλοι Γερμανοί συνάδελφοι με τους οποίους μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο γήπεδο της Τούμπας ξεκαθάρισαν ότι ο πρώτος στόχος της Σάλκε είναι να βελτιώσει τη θέση της στο γερμανικό πρωτάθλημα, γιατί η 11η θέση είναι πολύ υποτιμητική και δείχνει ότι δεν συγκαταλέγει τις μεγάλες δυνάμεις, και παράλληλα έχουν στο μυαλό τους σαν σημαντικό στόχο, αλλά όχι τον πρώτο, το να μπορέσουν να προχωρήσουν πολύ στο Europa League, και γιατί όχι να φτάσουν και μέχρι και τον τελικό, να διεκδικήσουν τον τρόπαιο. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα την φετινή σεζόν. Η Σάλκε συμπληρώνει 20 χρόνια από τον προηγούμενο ευρωπαϊκό τίτλο που πανηγύρισε. Τότε ήταν το κύπελο UEFA το οποίο σήκωσε, και μάλιστα υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι στον πάγκο της ήταν ο Χουπ Στέφενς, προπονητής που έχει περάσει και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ,
Και μάλιστα θα βάλουμε και ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Αυτό είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχει μια ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου, 21 Μαΐου, όταν και συμπληρώνονται τα 20 χρόνια. Και σε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι ήδη sold out, καλείται ο κόσμος της ΑΛΚΕ να γεμίσει την έδρα της γερμανικής ομάδας και να υπάρξει ουσιαστικά μια τροποντινά δεύτερη απονομή μετά από 20 χρόνια, μια επέτειος για εκείνη τη σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση. Εντάξει, αυτά δεν πιάνουν οι Γερμανοί. Στο έχω πει ότι έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι διαφορετικός ο τρόπος ζωής στη Γερμανία, κάποια τέτοια συμβάντα είναι και μια διέξοδος και για τον κόσμο. Να βγει να γιορτάσει, να διασκεδάσει. Δηλαδή, ο Γερμανός διασκεδάζει σε ώρες ποδοσφαίρου. 6, 7, 8, 9, 10 το απόγευμα, ειδικά όταν πρόκειται για Κυριακές, ας πούμε, το αργότερο. Μετά εξαφανίζεται. Τώρα τον Έλληνα λίγο δύσκολο να τον μαντρώσει και να τον βάλει σε τέτοιο κόσμο. Καλά, βέβαια, Άκη, μακάρι και εμείς να ήμασταν τόσο καλά ναι, οργανωμένοι και να είχαμε τέτοια event και να μιλούσαμε για το ότι η προσέλευση δεν είναι αυτή που θέλουμε οι αναμενόμενοι. Λείπουν αυτά τα πράγματα δηλαδή και από εμάς. Σίγουρα, δεν λείπει. Απλά όντως εκεί αναδεικνύονται πολύ περισσότερο γιατί είναι πολύ διαφορετικός τρόπος ζωής και δεν υπάρχει αυτό το έξω που έχουμε εμείς. Δηλαδή τώρα εμάς σκέψω ότι έχει 2-3 μέρες που έχει βγει ο ήλιος και έχουμε αναστατωθεί όλοι μέσα μας γιατί ξέρουμε τι έρχεται. Και όντως, ανυπομονούμε. Όντως. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Λοιπόν, αυτά άρα έτσι και αλλιώς λέμε ότι η ΣΑΛΚΕ είναι σε καλό momentum. Έχει περάσει την κρίση στην αρχή της χρονιάς. Έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία, αλλά και οι ίδιοι πιστεύουν ότι μπορεί να κάμψει και να διορθώσει κάπως την κατάσταση. Να πλασαριστεί κάπου καλύτερα υπό προϋποθέσεις και η 7η θέση οδηγεί στην Ευρώπη. Οπότε δεν ανησυχούν ιδιαίτερα. Και βέβαια αποδείχθηκε και στην πράξη ότι είναι ανώτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Αυτό που ποντάρει τώρα ο ΠΑΟΚ είναι να είναι αυτός σοβαρός στο μάτς το αυριανό, όπου έτσι κι αλλιώς ο σοβαρός ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά πάντα έχει τύχει και ίσως λόγω της χαλαρότητας της γερμανικής ομάδας από αυτό το 0-3 να εκμεταλλευτεί και να πάρει το οτιδήποτε ξεκινώντας ο αγώνας αύριο στις 7 η ώρα. Δεν είναι για να τρελαινόμαστε, δεν είναι κάτι αμάν-αμάν, αλλά θα είναι μια ωραία εμπειρία και για ποδοσφαιριστές και για τεχνικό τίμα, ακόμη και για φιλάθλους που πολλοί από αυτούς μαθαίνουμε. Ξεκίνησαν σιγά σιγά την εκδρομή. Σήμερα θα είναι μια μέρα που μεγάλος όγκος θα φύγει. Ξέρεις τι δεν έχουν πολλοί έχουν και αύριο αυθημερών κανονίσει. Καθόλου. Αν ήσουν, αν έμενες για λίγο στα παπούτσια του Ίβιτς και είχες να διαχειριστείς αυτή τη δεύτερη αναμέτρηση, γνωρίζεις ότι το πρώτο σου αποτέλεσμα είναι αρνητικό και μάλιστα είναι και βαριά ήττα 0-3. Δεν εξετάζουμε το τι και το πώς ήρθε. Θα το προσέγγιζες, λες και είναι 0-0 και θα προσπαθήσεις να κάνεις μια καλή εμφάνιση, θα πήγαινες με μεγαλύτερη άγνοια κινδύνου, μπορεί να παίζεις και λίγο πιο πολύ επιθετικά, μήπως και μπορέσεις να πάρεις κάτι, να αποκλειστείς ή τουλάχιστον να κυνηγήσεις το θαύμα όσο το κυνηγήσεις, αλλά χωρίς να έχεις το φόβο. Θα φοβόσουν να το μήπως ανοίξεις το σκορ και θα πήγαινες όπως στην πρώτη αναμέτρηση πιο μαζεμένα, γιατί θέλεις πρώτα να περιορίσεις τον αντίπαλο και μετά να δεις αν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ. Πώς θα το. Θα το έβλεπε στο παιχνίδι. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω πως και με τις δεδομένες απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ από τιμωρημένους παίκτες πλέον και από τραυματίες που συνεχίζουν, θα έβαζα κάτι στο μυαλό μου, ένα σχήμα που πιθανόν θα μου χρειαστεί κάποια στιγμή να το δοκιμάσω και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή να πάρουν αυτοί οι παίκτες κάποιες εμπειρίες. Και θα έκανα ένα ελεγχόμενο rotation που θα παρουσίαζε την ομάδα λίγο πιο επιθετική. Δηλαδή ίσως ένα σύστημα όπως το είχαμε περιγράψει πριν από το match ΠΑΟΚ ΣΑΛΚΕ, ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να παίξει με Τζάλμα και Ενρίκε και Αθανασιάδη επιθετικά. Τώρα εγώ μπορώ να βάζα τον Κουλούρη στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι, αλλά τους δύο λίγο πιο σφιχτούς, λίγο πιο πίσω τη συγκέντρωσή τους και όχι ο Άιντε ο Λούρμου μπροστά. Εγώ το πιστεύω αυτό το σύστημα. Τώρα, εφόσον του λείπουν τα δύο back και τα δύο back, έτσι, δεν ξέρω αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει τρία στην άμυνα. Και δεν τώρα, ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι... Ή αν ο Κρέσπο θα χρειαστεί να πάρει το ένα άκρο. Δίνεις πολύ ωραία πάσα για να πούμε, να κάνουμε και μία αναφορά στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να προσεγγίσει το παιχνίδι ο Ίβιτς με βάση και τις επιλογές που έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια προπόνηση χθες και ολοκλήρωσε την επί ελληνικού εδάφους προετοιμασία του και νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές τις οποίες και στην αναφορά που κάνουμε στα νέα της προπόνησης σχολιάζουμε το γεγονός ότι ο προπονητής θα πρέπει να καλύψει 6 κενά.
Ναι. Να θυμίσουμε ότι. Είναι η πρώτη φορά που πάω εκτός της πόλης μαζεμένες απουσίες. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ήξερα να συζητήσουμε. Δηλαδή, φτάσαμε τέλη Φεβρουαρίου για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Ευτυχώς ο Πάκο είχε φέτος γλυκούς μπελάδες, ο προπονητής του δηλαδή, να πρέπει από όλο το ρόστερ να επιλέξει τους καλύτερους. Και ευτυχώς και πάλι οι απουσίες έχουν να κάνουν κυρίως με τιμωρημένους παίκτες ή με παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Δηλαδή, ναι, τιμωρημένοι ναι. είναι η Βαρέλα, Μάτος και Λέω Βατσίνε, παίκτες που το είχαμε αναφέρει και πριν από το προηγούμενο παιχνίδι, ήταν στο όριο των καρτών, είδαν κίτρινη κάρτα, οπότε δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σημερινό, στον αυριανό έτσι αγώνα. Έτσι εξηγείται και η παρουσία του Χατζησαΐα στην αποστολή. Που υπάρχει θέμα γενικά με τους στόπερ. Τραυματίας είναι ο Κάνιας. Είχε χτυπήσει εκείνο το παιχνίδι με την Εξάνθη στα πηγάδια για το κύπελο. Και ισχύει αυτό που γνωρίζουμε ότι Πρίγιοβιτς και Κάτσε δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, γιατί είχαν άλλη ομάδα και συμμετείχαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ανεξάρτητα στο ποια διοργάνωση συμμετείχαν. Οπότε για αυτόν τον λόγο μαζεύτηκαν αναγκαστικά 6 απουσίες. Τώρα, στη θεσινή προπόνηση, το θετικό είναι ότι ο Κρέσπο προπονήθηκε κανονικά. Ο Κρέσπο έλειπε στο παιχνίδι με την Βέρη, είχε κάποιες ενοχλήσεις. Τελικά είναι όλα καλά, οπότε είναι στη διάθεση του Ίβιτς. Γλύκος και Μπρίκιτς επίσης, που είχαν κάποιες μικροενοχλήσεις στην μέση, είναι μια χαρά, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Οπότε, με δεδομένες τις παραπάνω απουσίες που αναφέραμε, ο ΠΑΟΚ σήμερα ταξιδεύει βασικά, δεν έχει φτάσει ακόμα στην Γερμανία, με 20 ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι οι Γλύκος, Μπρίκιτς, Σιαμπάνης, Δελιγιανίδης, Κίτσιου, Μαλεζάς, Κρέσπο, Πούγκουρας, Χατζησαΐας, Άκοφ, Χαρίσης, Τσίμιρο, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Μιστακίδης, Ενρίκε, Κάμπος, Ουάρντα, Κουλούρης και Αθανασιάδης. Οπότε. Πάλι βλέπεις ότι παρά τις απουσίες υπάρχει, ρε παιδί μου, περιεχόμενο. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι αρκετά γεμάτο το ρόστερ και νομίζω ότι σε συνδυασμό με την πολύ καλή διαχείριση που κάνει ο Ίβιτς, τουλάχιστον μέχρι την δεδομένη χρονική στιγμή στην σεζόν, είναι δύο μυστικά που το ένα συμπληρώνει το άλλο για να υπάρχει το επιτυχημένο αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες με βάση και την αγωνιστική του εικόνα, έτσι, όχι μόνο στα αποτελέσματα. Ναι. Εντάξει, είναι. Θα έμπαινε στη διαδικασία τώρα, γιατί είναι πολύ ρευστό το να μιλήσουμε για δεκάδα. Θα έμπαινε στη διαδικασία να σκεφτείς και το παιχνίδι με τον Ηρακλή που έρχεται. Μα είπαμε ότι όπως και την προηγούμενη εβδομάδα τα είδε διάδα αγώνων ο Ίβιτς. Τριάδα αγώνων. Δηλαδή κύπελο με την Ξάνθη, πρωτάθλημα με την Ξάνθη και μάτς με την Σάλκε. Έτσι νομίζω, θεωρώντας όλοι ότι είναι λίγο πιο εύκολο το μάτς με τη Βέρεια. Το αφήνεις αυτό στην άκρη, λες κάτσε να τελειώσουμε την τριάδα των αγώνων και θα δούμε πώς θα είμαστε με τη Βέρεια. Και τώρα μετά τη Βέρεια πάλι πρέπει να δεις το μάτς με τη Σάλκε. Το μάτς με τον Ηρακλή, το μάτς του Κυπέλλου με την Ξάνθη και το επόμενο μετά μάτς πρωταθλήματος, το οποίο είναι με ποιον είναι. Με ποιο, μετά από ποιον. Μετά από τον Ηρακλή και την Ξάνθη στο Κύπελλο. Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Ναι. Ναι, Ολυμπιακό, οπότε είναι ουσιαστικά μια τριάδα αγώνων. Σίγουρα το βλέπεις, δεν μπορείς να μην το δεις έτσι, γιατί σίγουρα σε ενδιαφέρει και το ελληνικό πρωτάθλημα και το πώς θα πας εκεί. Δηλαδή, το πόσο θα ανοιχτείς και θα διεκδικήσεις το όνειρο εξαρτάται και από αυτό, φίλε. Διότι και την Κυριακή έχεις παιχνίδι το οποίο είναι must win. Πρέπει να το κερδίσεις, ρε παιδί μου. Must win. Είναι match που πρέπει να δείξεις χαρακτήρα. Πρέπει να συνεχίσεις αυτό το εξαιρετικό σερί και να πας καλά. Λοιπόν, οπότε εντάξει, σίγουρα κάπως θα σε απασχολήσει. Δηλαδή πρέπει να έχεις και μια εναλλακτική για το match της Κυριακής με ένα μικρό rotation. Με κάποιους που θέλουν να είναι πιο ξεκούραστοι. Την πορεία αυτή η κουβέντα που κάνουμε κατά μία είναι να είναι και ανούσια, γιατί. Είναι τόσο αναγκαστικό το ρωτήσω που θα κάνει ο Ίβιτς με τους τρεις βασικούς του από την άμυνα που θα είναι εκτός. Οπότε αυτή θα είναι στάνταρ ξεκούραστη για την Κυριακή. Ναι. Μετά υπάρχει ο Πρίγιοβιτς που έτσι πως προχωράνε τα παιχνίδια πηγαίνει για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Μα πέντε παίχτες, αν σε ενδιαφέρει να κερδίσεις ένα μάτς τύπου Ηρακλή, πρέπει να τους έχεις βασικούς. Ναι, οπότε από μόνο του γίνεται το ρωτήσω. Ναι, άρα μάλλον. Δεν θα περιορίσει κι άλλο τον προπονητή του ΠΑΟΚ το ότι θα πρέπει να σκεφτεί και το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ήδη πολύ βασική του θα πάρουν ανάσα θέλοντας και μη. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε συμπληρώσει τη μία και μισή και θα ψάξουμε και τον Σταύρο με τον Δημήτρη να δούμε γιατί πρέπει να φτάνουν τώρα στην γερμανική πόλη. Δεν έχουμε κάτι άλλο τρομερό αμάν-αμάν από την επικαιρότητα. Δεν έχει προκύψει κάτι δηλαδή. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό εφόσον η ομάδα έτσι κι αλλιώς είναι. Εν πτήση, οπότε όταν επιστρέψουμε θα επιχειρήσουμε να πάρουμε μια εικόνα πρώτα από την υποδοχή που έκαναν οι Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές του δικεφάλου στην Γερμανία. Νομίζω ότι εντάξει τώρα είναι και 35, σε κανένα δεκάλεπτο, σε κανένα δεκάλεπτο. Γι' αυτό το κάνουμε λίγο έτσι. Ναι, μπορεί και να τους προλάβουμε. Καθυστερήσαμε και ένα δύο λεπτά το διάλειμμα για να μπορέσουμε να
μόλις επιστρέψουμε δηλαδή, να είναι οι άνθρωποι διαθέσιμοι να έχουν πάρει και τις βαλίτσες τους. Ωραία. Να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα τους χορηγούς μας για την δεύτερη ώρα. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Προφανώς είναι πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και επαγγέλματα τα οποία ακόμα και σε εποχές όπως αυτές που υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο της κρίσης και δυσκολεύει πάρα πολύ νέους ανθρώπους να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Αυτά τα επαγγέλματα έχουν αποκατάσταση. Μπορεί να γίνεις επαγγελματίας μπαρίστα, μπορεί να γίνεις επαγγελματίας bartender, μπορεί να κάνεις σεμινάρια στο service και όλα αυτά με επιστοποίηση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, ενώ υπάρχουν και εξειδικευμένα σεμινάρια για τον τουρισμό. Προφανώς και είμαστε μια χώρα που πρέπει απλά να συνειδητοποιήσει ότι έχει μόνο αυτό και πρέπει απλά να πουλάει αυτό ακόμα καλύτερα και πιο επαγγελματικά. Και τα Data Labs νομίζω ότι σας δίνουν αυτή την ευκαιρία. Ο Ιταλός στην παρέα μας, κέντρο μπαταρίας με 3 καταστήματα Σικές, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Αν μείνετε από μπαταρία, 2310-545-999, έρχονται, σας την αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα και οικονομικά 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί μας και τα Alter Ego στην πρωτεύουσα της μόδας, τα βόρεια προάστια της Θεσσαλονίκης, στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12 στον κεντρικό το δρόμο εκεί όπου. Πραγματικά είναι δηλαδή, λες και. Λες και σκάς μύτη στην Εκάλη, ας πούμε. Εντελώς βόρεια προάστια. Και πολύ καλό κλίμα, ψηλά, αναπνέεις τον καθαρό αέρα. Άκηξε, ήθελα να σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι γενικά πρέπει να ρίξετε λίγο τη μύτη σας τελευταία, γιατί το έχετε παραπάρει ψηλά τον Αμανέκη στα Βουπού. Ναι, ρε φίλε, πρέπει να ηρεμήσετε λίγο. Εντάξει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και εμείς από κάπου χαμηλά ξεκινήσαμε. Ναι, να φτάσουμε να γίνετε λίγο πιο λαϊκοί πρέπει. Τόσο ψηλά. Να γίνω λαϊκός, να γίνω λίγο σαν το κέντρο, σαν τον Γκόλκα. Να γίνω λίγο γωνία Αγίας Σοφίας με Τσιμισκή. Δεν το λες και λαϊκό. Τον Γκόλκα, άστο, κακό παράδειγμα και αυτό. Πάμε παρακάτω. Τώρα έχει και πολλές εκπτώσεις τα Alter Ego, έως και 60% και σε ανδρική και σε γυναικεία ένδυση και σε επίσημο και σε casual ντύσιμο. Πασαλίδα 85 στην Καλαμαριά επίσης είναι το υποκατάστημα. alteregofashion.gr αν θέλετε να τα δείτε και να τα παραγγείλετε από το ίντερνετ. Διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε και ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και έχουμε τον σύνδεση με τον απόλυτο επαγγελματία. Εντάξει, τώρα μα είναι εκεί Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Τον έχουμε στη γραμμή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν τον έχουμε, ρε φίλε. Εντάξει, τον φάγαμε. Ήταν πολύ σίγουρος ο Χρήστος ότι τον έχει στη γραμμή. Που με ψάρωσε και εμένα. Έπεσε η γραμμή λοιπόν. Ξανασυνδεόμαστε. Έφτασε κανονικά η αποστολή του ΠΑΟΚ στη Γερμανία και οι άνθρωποι σιγά σιγά παίρνουν τις βαλίτσες τους και κατευθύνονται στα ξενοδοχεία. Η ομάδα να ξεκουραστεί ελάχιστα, γιατί έχουμε και media day. Έχουμε και βραδινή προπόνηση. Έχουμε πολλά πράγματα μαζί εκεί. Αλλά δεν μας άνε, τα παιδιά μας συνηθισμένα είναι από τα χιόνια και είπαμε να βγάλουμε, εφόσον προλαβαίνουμε έναν μέχρι το τέλος της εκπομπής, να βγάλουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να μας δώσει μια εικόνα, έτσι λίγο το κλίμα, να μπούμε σε ρυθμούς. Το βράδυ έχει και Champions League, έτσι. Έχει Champions League και σήμερα και αύριο. Οπότε ναι, ναι. Γενικά σημείες. Θα μπούμε σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, σε ρυθμούς πολύ σημαντικών αγώνων και το Europa League έχει σπουδαία παιχνίδια. Ο Δημήτρης είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε. Καλησπέρα. Μια χαρά. Καλησπέρα από Γερμανία, από το Düsseldorf, το γνώριμο μας. Düsseldorf. Το ασπρόμαυρο Düsseldorf. Ναι, από παλιά. Από παλιά έχει ρίζες ασπρόμαυρες. Υπάρχει μια πολύ καλή βάση του οξύδων. Όντως. Όπως σε κάθε περιοχή της Γερμανίας. Έχει και λίγους φίλους της ομάδας. Έχει στο αεροδρόμιο που περιμένουν τους παίχτες, φωτογραφίζονται. Λένε ένα-δύο καλά λόγια για την πορεία της ομάδας, για το αυριανό παιχνίδι. Όπως και στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη ακούσαμε και συνθήματα από άλλους παοξίδες που έφευγαν με άλλες φύσεις. Για να δείξουν στους παίχτες ότι περιμένουν μια νίκη. Μια νίκη ακόμα και μια νίκη στο αυριανό παιχνίδι. Έτσι και εδώ κάπως έτσι είναι το κλίμα. Σε μια Γερμανία που έχει ήλιο, όλος παραδόξως, παρότι είναι... Φαίνεται ότι έχει βρέξει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες, αλλά τώρα έχει ήλιο και περίπου 10-12 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Οπότε καλά είναι, ναι. Τώρα θα ξεκινήσει το δικός. Ναι, από το Düsseldorf που είναι το αεροδρόμιο στο οποίο προσγειωθήκαμε όλοι, άλλοι μένουν Düsseldorf, άλλοι όπως εμείς πηγαίνουμε στο Essen. Η ομάδα θα μείνει στο Gelsenkirchen, στην πόλη της Σάλκερ, να θέσουμε έτσι. Γενικά από όλους όσους, είναι χιλιάδες, ταξιδεύουν
θα μείνουν σε διάφορα μέρη, και Στουτγκάρδη και Φραγκφούρτη και Ντίσσελντορφ και Κολονία και. Και Βερολίνο έμαθα εγώ. Ναι, ακόμα και Βερολίνο, ναι, του στυλ. Θα έχει διάφορες διανυκτερεύσεις, είτε μιλάμε για ομάδες ανθρώπων, είτε κάποια άλλη πιο μεμονωμένη. Με βάση εκτιμήσεις αυτοί που έρχονται από Ελλάδα είναι περίπου 2.500. Είναι περίπου 1.200 τα εισιτήρια που έχει δώσει η ΠΑΟΚ εδώ σε συνδέσμους. Και είναι και αρκετοί, τώρα δεν μπορεί να εκτιμηθεί, αυτοί που έχουν πάρει εισιτήριο για άλλες θύρες. Και θα καθίσουν προφανώς δίπλα στους Γερμανούς. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση για το πόσοι θα είναι συνολικά οι φίλοι του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Ο πυρήνας, ας πούμε, θα είναι περίπου 4.000 σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Άρα και πάλι, όπως και στο παιχνίδι με τον Ντόρμουντ, το ΠΑΟΚ θα έχει πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα ανεξάρτητα αν καλύτερα να υπερασπιστεί ένα πολύ άσχημο για εκείνον σκορ, έτσι. Ναι, ναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ εδώ και για όλους τους Έλληνες το να παίζει ομάδα εδώ στη Γερμανία. Κάποτε ήταν, είχε πάρα πολλά χρόνια να έρθει να παίξει. Από την άλλη, πάρα πολλοί έκλεισαν θέσεις και συνδέα για ταξίδια από το που έγινε η κλήρωση. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετοί πολλοί αυτοί που έχουν ακυρώσει όλο το πρόγραμμα λόγω του πρώτου αποτελέσματος. Και λογικά αύριο θα είναι η εικόνα όπως και πέρυσι με την Dortmund, με πάρα πολλούς Έλληνες που θα περιμένουν ένα αποτέλεσμα, μια νίκη έστω και για το γόητρο. Βεβαίως, ναι. Μπάλα είναι, κανείς ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Έχει τον τρόπο ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πώς και δεν μπορώ να τον εξηγήσω. Υπάρχει ο τρόπος, το ξέρουμε όλοι, να παίρνει αποτελέσματα στα εκτός έδρας μεγάλα του ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όπως δεν μπορεί να εξηγηθεί το τι συμβαίνει εντός Ελλάδας, δεν μπορεί να εξηγηθεί και το τι συμβαίνει εκτός. Και ο ΠΑΟΚ δεν χάνει σχεδόν πουθενά, όπου παίζει με μεγάλη ομάδα, όπως είναι και η Σάλκε. Από την άλλη, βεβαίως, αν το δούμε και καθαρά ποδοσφαιρικά, είναι και αρκετές απουσίες. Ειδικά στην άμυνα δημιουργείται ένα ζήτημα πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ματ, όπου ο Ίβιτς ξέρει και λέει συνέχεια ότι η δύναμη των αντιπάλων είναι αυτοί οι δύο που παίζουν fullback, ή όποιοι παίζουν fullback, είναι όλο το παιχνίδι τους χτισμένο επάνω σε αυτούς τους παίχτες, στο 3-5-2. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ έχει και το μάτι και το Λέβατς, οι οποίοι απουσιάζουν. Θα δούμε, μάλλον σήμερα θα φανούν κάποια πράγματα στη δοκιμή, τι σκέφτεται και τι μπορεί να κάνει για να αντιμετωπίσει τη Σάλτ. Υπάρχει συγκεκριμένη ώρα προπόνησης και θα είναι και ανοιχτή, θα τη δείτε λίγο, θα μας δώσετε εικόνα και από αυτό. Ναι, θα έχουμε σερί από τις 5 και μισή Ελλάδος, όπου μιλάνε οι Γερμανοί και λογικά θα προλάβουμε να είμαστε στο γήπεδο, μέχρι στις 6 που μιλάει ο Ίβιτς και λίγο μετά η προπόνηση, θα είμαστε στο φοβερό αυτό στάδιο της Σάλκε και θα ακούσουμε κάθε δήλωση, οτιδήποτε αφορά το ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο αγώνα. Πολύ ωραία. Ο Κόλκας θα πήρε τα πράγματά του, είναι όλα εκεί, ανησυχεί το κοινό του, λέει είναι καλά, ρωτάνε. Ρωτάει εδώ ο κόσμος, είναι καλά ο Σταύρος. Ναι, εξαφανίστηκε λόγω έλλειψης νικοτίνης. Μήπως τον περιμένανε αυτοί οι κυνηγοί αυτογράφων που ψάχνουν του στάρ του ποδοσφαίρου σε κάθε αεροδρόμιο. Δεν είδαμε κανέναν. Να του ζητήσει. Α, δεν υπήρχε κανένας. Πλάκα, ναι. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ωραία. Περίεργο, γιατί συνήθως υπάρχει τέτοια υποδοχή. Μήπως τον προσέγγισαν φίλαθλοι, να του προτείνουν να πάρει κάποιο σύνδεσμο στο όνομά του Σταύρου. Δεν είδες κάτι, δεν έπεισε την αντίληψή σου. Όχι. Είναι χαμηλών τόνων, ξέρουν ότι δεν θα βρει ανταπόκριση. Είναι χαμηλών τόνων μεγάλο δημοσιογράφος. Ναι, σωστά. Ναι, συνεχίστε και μεταξύ σας εσείς. Αυτό θα τα γράφει στο Facebook. Ναι, να αρχίσουμε να τα πιστεύουμε κι εμείς. Ναι, συνεχίστε. Αυτό τα πιστεύει για να τα γράφει στο Facebook, συνέχεια τα πιστεύει. Λοιπόν, Δημήτρη, άμα δεν είσαι. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από τη Γερμανία. Ναι, Δημήτρη. Εδώ θα είμαστε το διήμερο. Βεβαίως. Αν και εμείς για Βελιγράδι ήμασταν κανονικά.
η μοίρα μας έρχεται στο ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε. Θα το υποστούμε. Θα το υποστεί και ο Νίκος Μοσκοβίτης που είχε αναλάβει τον μπάσκετ. Όταν τα γυρίσει θα το βγάλει ξινό. Γιατί τώρα τον άκουσα πολύ αισιόδοξο. Πιστεύεις στην πρόκριση της ομάδας, Δημήτρη Τσορβαζόγλου? Βέβαια. Όλοι. Θα έχεις όλοι και εσύ. Το βάρος πέφτει στο μπάσκετ, ναι. Ακόμα και 0-0 και το ποδόσφαιρο, με τον μπάσκετ θα ασχολούμαστε. Εννοείται. Εννοείται. Ωραία. Θα βάθω όλη η μπασκετική μας. 7 η ώρα το ποδόσφαιρο, 7.30 το μπάσκετ. Έγινε, θα τα πούμε και συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε συνδέσει και αργότερα. Καλά να βολευτείτε εκεί, να τακτοποιηθείτε, διότι δεν είναι και εύκολο να είσαι από τη μια στιγμή στην άλλη χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να πρέπει να κάτσεις σε ξενοδοχεία. Το μέξω χρόνος είναι απειροελάχιστος. Πρέπει μπαμ με το που θα τακτοποιηθούν κάτι να τσιμπήσουν και να φύγουν. Γιατί άμα αυτοί τακτοποιηθούν στο Essen, πρέπει να ταξιδέψουν τώρα μέχρι εκεί που θα γίνουν οι συνεντεύξεις τύπου στο γήπεδο και στο Gelsenkirchen. Απλά το πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι επειδή το Düsseldorf είναι η πόλη που φτάνουμε και για την προετοιμασία εκεί, στο αεροδρόμιο πραγματικά πηγαίνουν ναι, πλέον με κλειστά δηλαδή μάτια. Α, ναι. Εντάξει, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα και μάλλον... Δεν έχει καμιά βολέ, τα παιδιά είναι κοσμοπολίτικα πολύ ταξιδεμένα, το συζητάω. Εντάξει, υπάρχει η προετοιμασία πλευράς ΠΑΟΚ που φαντάζομαι ότι θα έχει κανονιστεί και ένα βανάκι για να μεταφερθούν και οι δημοσιογράφοι κατευθείαν στο γήπεδο. Έτσι και για τον ΠΑΟΚ το πρόγραμμα είναι πολύ πιεσμένο. Εντάξει, δεν τον αφορά η συνέντευξη τύπου της Σάλκη, αλλά ναι, είπαμε και νωρίτερα τις ώρες και η ομάδα ίσα-ίσα που θα προλάβει να πάει στο ξενοδοχείο. Πιθανότατα θα έχει και γεύμα, φαντάζομαι, και αργότερα θα επιστρέψει, θα κατευθυνθεί βασικά, θα επιστρέψει προς το γήπεδο της Σάλκη και για τη συνέντευξη τύπου, αλλά και για την προπόνηση την τελευταία. Την προπόνηση με την οποία ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει ουσιαστικά την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε σύνδεση Newsfis και κλείνουμε την εκπομπή. Δεν έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο. Να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί έχω μία είδηση που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfis.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Χωρίς πετρέλαιο, τα απορριμματοφόρα του Δήμου είναι ο τίτλος του θέματος, επί της ουσίας δηλαδή. Και είναι ορατός ο κίνδυνος ο Δήμος Θεσσαλονίκης να μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Τις τελευταίες μέρες λιγότερα από τα μισά απορριμματοφόρα μαζεύουν από τους δρόμους τα σκουπίδια. Θα το έχετε παρατηρήσει ως και εσείς. Οι πληροφορίες λένε ότι από τα 25 απορριμματοφόρα, 10 ή 12 αδειάζουν τους κάδους, οι οποίοι σε ορισμένα σημεία ξεχυλίζουν. Το πρόβλημα οφείλεται στην έλλειψη πετρελαίου. Με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας Νίκο Παπά να αναφέρει ότι η πάρεδρος που εγκρίνει το κονδύλι για την αποπληρωμή του προμηθευτή έχει καθυστερήσει, με αποτέλεσμα το χρέος να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Άρα μάλλον ο προμηθευτής δεν δίνει πετρέλαιο άλλο και έχουμε αυτό το θέμα. Και από την αντιπολίτευση πήρανε θέση ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης εντάξει, ο Σωκράτης ο Δημητριάδης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, υπογράμμισε ότι το κάθε απορριμματοφόρο πλέον έχει πλαφόν στην κατανάλωση καυσίμων, το οποίο όμως ξεπεράστηκε και η διοίκηση του Δήμου δεν έχει δικαιολογήσει τις υπερβάσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με το ζήτημα των σκουπιδιών. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfis.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. GAS24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310-847-700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. GAS24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Εντάξει, όταν θέλεις κάνεις με τη φωτογραφική μηχανή θαύματα. Εμένα θα μου πεις, άστο, και όχι δεν το λέω για μένα το φωτογράφο, για τα θαύματα που βλέπεις σε προφίλ άλλων και τους βλέπεις από κοντά και λες εσύ είσαι στο... Κυρία μου εσύ είσαι. Λοιπόν, άστε τώρα πρέπει να προσέχουμε τι γράφουμε και στο Facebook, γιατί έκανε κόρη μου Facebook. Έχεις σφίξει δηλαδή. Και γίναμε φίλοι τώρα, έχω σφίξει. Θα προσέχουμε πώς εκφραζόμαστε. Και αν έχεις ο Στράτος άβαζε και μια πλάτη κόρη σου στην καμία. Ρε εσύ, άστε τώρα, δεν είναι, έχω θέμα. Άστο, να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Τα Data Labs ήταν στην παρέα μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά επαγγέλματα,
ή επίσης για οικονομικά σεμινάρια και για πληροφορική, απευθύνεστε εκεί στην Εθνική Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-222-962, συνεχώς ξεκινάνε αιτήματα. Κέντρο διαβίου μάθησης από τα σημαντικότερα, το Data Labs, και μπορείτε να μπείτε και datalabs.edu.gr να πάρετε πληροφορίες. Και το κέντρο μπαταρίας Σταλός ήταν επίσης μαζί μας. Είναι ιδανική λύση για τους επαγγελματίες, για όσους έχουν μαγαζί. Παντός είδους μπαταρίες που μπορείς να τις βρεις στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός σε χονδρική και λιανική πώληση, και εννοείται ενδιαφέρει και τους ιδιώτες. Αν έχεις μείνει από μπαταρία, είναι η καλύτερη λύση. Με ένα τηλέφωνο στο 231-0545-999 έρχονται επί τόπου για να σου την αλλάξουν 24 ώρες το 24ωρο. Πόσο σημαντικό είναι και αυτό. Και κλείνουμε με τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, εκπτώσεις πάνω έως και 60%, πάνω από 50% ήθελα να πω, έως και 60% εκπτώσεις. Σε μοναδικά σχέδια για γαμπριάτικα κοστούμια, για πολύ καλή ένδυση επαγγελματική, να φορέσετε μια ωραία γραβάτα, ένα ωραίο πουκάμισο ή ακόμα και για casual ντύσιμο, και ανδρικό και γυναικείο, τα πάντα όλα εκεί στην 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, με υποκατάστημα του Alter Ego στην Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Και αύριο έτσι θα πάμε παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 με 2, προφανώς και θα είναι πολύ γεμάτη και αυριανή μέρα. Θα υπάρχουν πολλά θέματα από την ασπρόμαυρη επικαιρότητα και μόνο για τα αποκρίσεις, έτσι δεν το συζητάμε. Η ποδοσφαιρική για τη Γερμανία και η μπασκετική για το Βελιγράδι. Θα έχουμε να σχολιάσουμε και πολλά θέματα που θα προκύψουν μέσα στην ημέρα, γιατί είπαμε ότι και για τις δύο ομάδες του ΠΑΟΚ, και την μπασκετική και την ποδοσφαιρική, είναι πλούσιο σήμερα το πρόγραμμα. Θα προκύψουν δηλώσεις από συνεντεύξεις τύπου, θα υπάρξουν παραπάνω προπονήσεις. Μιλώντας για τον μπάσκετ, θα μάθουμε και καλύτερα το τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Σέρβους από την Παρτιζάν. Οπότε να είστε εδώ και αύριο συντονισμένοι, και προφανώς να παραμείνετε συντονισμένοι και στον Λίμπερο. Όλοι όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό για θέματα του ΠΑΟΚ θα βγουν και στις επόμενες εκπομπές για να δώσουν το ρεπορτάζ και όλα τα τελευταία νέα. Λοιπόν, ακολουθεί ο Χρήστος Τσαλτίδης μέχρι τις 3. Οπότε τα ξαναλέμε αύριο στις 12. Γεια χαρά!